Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Wow! Πόπο. Να είσαι στο Mercedes του Ανδρώνη και να ταξιδεύεις, Κατερίνη, στο πίσω κάθισμα και να έχεις μέσα στο αμάξι τον Θωμαίδη και τον Κουλιανό αριστερά και δεξιά τον Μπούζο. Δεν πέφτω στο θερμαϊκό καλύτερα. Τώρα να με φάνε τα ψάρια. Λοιπόν, ήμασταν Κατερίνη. Λιμουζινέτα, Mercedes. Ραπτόπουλη, εξηγήθηκες με τον πρόεδρο και τον διευθυντή. Τι ακάμα. Εγγένεια, έκουσες κορδέλα. Έσπασε σαμπάνια σε καράβι. Ευτυχώς δεν είχε τέτοια πράγματα, ήταν σεμνό, ωραίο. Ναι. 106,1 το Μετρόπολης Πιερίας. Πιερίας, ε. Είδαμε εκεί τον Κυρκώστα, ο οποίος μας έδωσε καμιά τριανταριά θρίλερ. Σε μια σακούλα ήρθε επάνω. Λέω, έβαλε σκύλα. Αφού σε αγαπάει, ρε. Έβαλε σκύλα. Σε αγαπάει, ρε. Ναι, 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 ναι. Τον έβαλε ο Σταύρος Διαμαντόπουλος, παπούτσι αθλητικό. Ωραίος. Ναι, για να αρχίσει να περπατάει, γιατί τον είδε λίγο σε κακή φυσική κατάσταση. Εντάξει, έχει μια άλλη ηλικία ο Κυρκώστας. Εσύ, εντάξει. Διαμαντόπουλος, αλλά τον είδε το Διαμαντόπουλο θηρίο. Σοβαρά. Wow. Κουτσανάτος ήτανε. Κτίνος. Μπράβο. Υπέφεραν τα εξτρέμ όταν έπαιζε ο Διαμαντόπουλος μπακ. Ναι. Υπέφεραν. Θυμηθήκαμε τα παλιά, ήταν ο παλιός πρόεδρος του Πιερικού, ήταν κόσμος. Γενικά βλέπω η Κατερίνη ήταν ιδιαίτερη πόλη όσον αφορά την κίνηση. Είχε ζωή δηλαδή. Καμπερίδης κότς, σώζει τον Αχιλλέανο Κεσάριας, περιμένει γιατρό Ηρακλειδέα, στέλνει χαιρετίσματα σε Χιλιτίδη Γιάννη. Ο τελευταίος άνθρωπος που έκανε, λέει, να κλάψω ήταν, λέει, ο Χιλιτίδης. Σοβαρά, ρε. Τι έκανες, ρε Γιάννη? Σου πέταξε, λέω, κανένα καζαντζίδι. Όχι, ρε, μου λέει. Μια ιστορία, είπε. Αμάν, πονεμένη σίγουρα. Συγκινητική, ρε. Έτσι. Και να δεις τώρα ένα γαϊδούρι μέχρι εκεί απάνω τον Καμπερίδη να πούμε να αρχίσει να κλαίει, να πούμε. Ο σκληροτράχης. Οι μεγάλοι άντρες, να ξέρεις, είναι πάντα αισθηματίες. Τελευταία φορά που έκλαψα, λέει, πριν 4 χρόνια, ήταν, λέει, ο μια εκπομπή του Χιλιτίδη. Και ναι, 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 ναι. Για δώσε τώρα αύρα εκεί των εγγενείων. Κόσμος, λαός, τυροπιτάκια, τέτοια περιττή φύγαμε. Μπα. Φραπεδάρα είχε. Φραπεδάρα, ναι. Φραπεδάρα είχε κάτω. Φωτογραφικό υλικό, τέτοια να βγούμε φωτογραφίες αυτά. Βγήκαμε φωτογραφίες. Εσύ θα βγεις, ρε φίλε, εσύ φίρμα είπαμε. Ω, εντάξει, δεν είδα να βγαίνει. Δεν. Εν τω μεταξύ, με τον Θωμαίδη δεν καθόμουν πολύ, πολύ κοντά. Γιατί με κανένα δικαστήριο μην έχουμε. Πεδίων βολής ο ένας, πεδίων βολής ο άλλος. Καλύτερα λέω να κάτσουμε απέναντι μακριά, λέω, γιατί. Εξ απέναντίας. Πες ότι έρχεται να φάει ένα σε σένα. Να μην την πληρώσω εγώ την ύφη. Αντίθετα, έρχεται να φάει ένα σε μένα. Ναι. Μην την πληρώσει την ύφη, δεν είναι. Με σωστό. Το κουμπί θα την γλιτώσει. Το κουμπί. Δεν έχουμε και το κουμπί του κόκκινο εκεί πέρα, το δερμάτινο. Τάγκ εξωστρακιστή. Εξωστρακιστή η σφαίρα, να πούμε. Ναι. Μην με κανένα έγκαφο μετά στο δάχτυλο. Πάντως είδα μια πόλη μεσούση τη εβδομάδα, η οποία αν εξαιρέσει την κακή αυτή των δρόμων. Ρημοτόμηση. Μέχρι να βγει στον περιφερειακό για Θεσσαλονίκη. Ωραία. Είναι άθλιος ο δήμαρχος που έφτιαξε έτσι το όλο σκηνικό. Μπέρδε γουέ, δηλαδή ήταν για να βγει. Βγες φλάσα, ανέβα, όχι αριστερά, όχι δεξιά. Δηλαδή, αν πάει ένας Πολωνός με ένα Πόλσκι, πιει ένα μπουκάλι βότκα και θέλει να βγει από την Κατερίνη να πάει Θεσσαλονίκη. Τελείωσε. Στο Αγρίνιο θα φτάσει. Ωραία, στο Αγρίνιο θα φτάσει. Δηλαδή δεν έχει εδώ όπως κάνει η Λαμπράκη ανηφόρα περιφερειακό δρόμο. Α, τέτοια πολυτέλεια. Δεν έχει. Η πόλη ωραία. Πολλά ωραία μαγαζιά. Θετικό, πολύ ωραίο. Η αγορά πάει περίφημα. Από ρημοτόμηση ήταν στενά, ναι, δηλαδή στα μαγαζιά ή απλά, α πούμε έτσι. Τα στενά λίγο με πλήξανε. Άμα έχει στενά είναι δύσκολο. Αλλά τώρα που θα αρχίσει ο τουρισμός μου, είπαν εκεί. Θα σκάσουν με τα Μόσκοβιτς οι Ρώσοι. Τα Μόσκοβιτς, ναι. Τα Σέρμπια θα έρθουν. Ναι. Σέρμπρα. Πόλσκι. Ναι. Σέρμπρα, Πόλσκι. Τα Οκτάβια θα έρθουν. Φιάτ 125π. Ναι. Τα θυμάται ο Χιλιτήρης. Τα θυμάται ο Γιάννη. Τα τετράγωνα. Ωραία πράγματα. Λάντα Νίβα, Λάντα Σάμαρα. Σάμαρα ή Σαμαρά. Λάντα 1200. Σαμάρα. Λάντα 1200. Λέω τι τουρισμό έχετε εδώ, ρε παιδιά. Έχει. Α, λέει, έρχονται, λέει, οι Πολωνέζοι, έρχονται, λέει, οι Ρώσοι. Έρχονται, λέει, ξέρω εγώ, Ρώσοι, λέω, σαν τον Ιβάν. Όχι, λέει, πιο φτωχοί δεν είναι. Όχι, εντάξει. Έχουν και κανένα σβάν στο φορμπαγάζ μαζί. Έχουν κανένα σβάν, έχουν κανένα λαβάστηρι, τούλιπ. Ναι, ναι, τα θυμάστε τούλιπ. Φυσικά τα τούλιπ. Τα λάντσιο μιτ. Λέει, διαβίμη. Βούτυρο αλπίνο. Πόπου τι είπε τώρα. Τούλιπ. Τούλιπ, το σαντουιτσάκι το κλασικό που τρώγαμε στο κηλικείο δεκαετία 70 και 80. Και. Το έριχνε μέσα στο ψωμί, μέχρι και τα μουστάκια λίγδα έπιαναν, Κώστα. Του ευχαριστιώσαι. Σοκοφρετάρα, να πούμε. Πολύ ωραία. Ωραία πράγματα, ναι, με το τούλιπ. Αραπάκι σοκοκέικ. Βανέζικο προϊόν. Ναι. Βανέζικο. Πιερικό κατά διαόλου. Κατά διαόλου πιερικό, εντάξει. Κατά διαόλου, κατά διαόλου πιερικό. Έτσι. Στα είπε ο Κυρκώστας εκεί για το πιερικό την ομάδα. Σε έκανε το παραμπουνό του εκεί πέρα. Πώς πάνε, δεν πάνε. Όταν λέω σα πιάσαν για δωροδοκία, κύριε Κώστα, ήσουν. Αφού το παραδέχτηκε, ήταν μέσα εκεί πέρα. Ναι, όχι, λέει, δεν ήμουν, λέει, εκείνη τη στιγμή. Ναι, αλλά ήξερε τι γινόταν. Ναι, την άλλη χρονιά.
Και είπε και ένα ωραίο Διαμαντόπουλος, ποδοσφαιρικό, συμβουλή δηλαδή, για, δώσε. Για Μιστακίδη, ένα πράγμα πρέπει να δουλέψει. Τι? Το ένας μέναν. Ναι. Το ένας μέναν, κατά τα άλλα λέει, άμα φτιάξει λέει αυτό, το ένας μέναν. Ναι, όμως χώνεται ρε ο Μιστακίδης. Είπε ένα ωραίο, ή να κάνει μια κίνηση που μας έδειξε, με ανάποδο πόδι, πώς θα την πάρεις από εδώ προσποίηση, από εκεί και σου στην απέναντι. Α, να μπει δηλαδή με εσωτερικό πόδι καθρέφτη και να σουτάρει. Ναι, ναι, αυτό να το δουλέψει λέει πολύ. Αυτό λέει να κάνει. Καλό πόδι έχει Μιστακίδης. Ναι, καλά ποδάρια. Καλά ποδιά. Καλά ποδάρια. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340, πολλά και διάφορα. Τι θέλει να ρωτήσει για τα τούλιπ, για τα σβάν. Καταρχήν είχαμε ένα ματς ύπουλο στον Εύωσμο. Άστο αυτό το είδα, ναι. Έκατσα το μεσημέρι. Ήθελα να πάω στο κοντό να το δω, αλλά είχα δουλειά στις τράπεζες, πήγε 2,5 ώρα, λέω μέχρι να βγω περιφερειακό. Η κατάδια του Άρη είναι τώρα το Πόπι και τον Τίμι. Ναι, ναι, το Πόπι. Και το Θόδωρο Καρυπίδη. Να παρακαλάνε εκεί, στο, μπας και γίνει τίποτα, στο Θόδωρο, πώς το λένε, Θεοδωρίδη, δεν ξέρω πώς το Θεοδωρίδη. Στο Θεοδωρίδη. Ήταν εκεί, περιμένανε. Αλλά τον Black & Decker τους το έκανε ο Μυροφορίδης αλλιώς, να πούμε. Τι έκανε. Το ξέρεις τον Black & Decker? Όχι, δεν το ξέρω τον Black & Decker. Το Black & Decker είναι ένα μηχάνημα. Το Black & Decker ξέρω τι είναι, ποιον ονομάζεις Black & Decker, δεν ξέρω. Ο, δε, ο Μυροφορίδης. Black & Decker είναι τρυπάνι, φίλε. Θα τους πω εκεί στον Εύωσμο. Μια φίρμα. Ότι πήρε τον Black & Decker, να πούμε, και τρύπησε ο Μυροφορίδης. Ναι. Είναι δράπανο, δραπανοκατσάβιδο, έχει διάφορες. Είναι η φίρμα της Black & Decker. Ναι, 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 ναι. Πήρε δραπανοκατσάβιδο. Ναι. Και τρύπησε. Ναι, και ο Πόπης με τον Τίμη βλέπανε, να πούμε, τη σταχτοπούτα, να πούμε, και τους 7 νάνους απάνω. Ναι, αλλά το βλέπανε, ναι, αλλά η δουλειά έγινε στη Λαμία με τα τρίγαλα. Ξεχάστε τον πρώτο, είναι ο Απόλλων. Να, ο Μορφοκούνελος. Ναι, πάντα. Ο Μορφοκούνελος, παιδιά, στο στούντιο. Μας έβγαλε τη μούρη, αλλά δεν βλέπουν άρχεται. Ναι, ο, έχει. Μας έκανε άρνηση, μας έβγαλε δάχτυλο Στέργιος. Στέργιος. Για τρέξιμο πας. Τώρα! Ναι. Εγώ πήγα μισή ώρα μπυγμαχία και μισή ώρα βάρη σήμερα. Μόνο μισή ώρα, μισή ώρα. Μισή ώρα, αλλά τι μισή ώρα, δίλεπτα βάλακα. Δίλεπτα, ξεκούραση, δίλεπτα. Έτσι λέγεται τέτοια ώρα το. Πού θα πας τώρα. Τρέξιμο λέγεται το. Πού, ποιο, πόσα χιλιόμετρα θα πας. Α, το παλέψω, θα πάω μέχρι. Πέρα δόθε, 9 χιλιόμετρα. Θα καρφώσει την ΤΕ την αυτόματη. Ναι. Με ΤΕ θα πηγαίνεις. Θα πάει να αλλάξει τώρα, είναι τρελός. Θα πάει, θα πάει. Και καλό καιρό, ναι! Εγώ την έκανα τη βόλτα μου στο τηλέφωνο που μιλήσαμε, στο είπα. 7 χιλιόμετρα βάλε. Μία ώρα και 20 λεπτά. Δεν ξέρω, θέλω να μου υπολογίσει την απόσταση. Δεν έχει GPS. Πάχε ρε, δεν έχω. Τι GPS να βάλω. Ξεκίνησα από εκεί, από την Αρτάκη στο Φανάρι. Έπιασα στην Ανατολική Στράκη ή από τον Άι Θεράπη Ανατολική Στράκη. Έπιασα μετά μπροστά γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ανέβηκα όλη τη Λαμπράκη και ήρθα μέχρι το Μετρόπολη. Εδώ, απ' έξω. Και ξανά γυρίσα πίσω. Αυτό το έκανα μία ώρα και 20 λεπτά, βάδιν. 7,5 χιλιόμετρα. Ναι, το έχεις μετρήσει. Ναι. Καλά το έπιασα δηλαδή, όσες είπα έκανα περίπου. Εγώ από το σπίτι μέχρι το Μετρόπολης είναι 3.300. Ναι. Και 3,5 πέσει 7. Μπράβο. Μα κάνεις και καμιά γύρα προς Πορφύρα μεριά από την άλλη μεριά. Ε, το έκανα αυτό ρε, ναι, παιδί. Ναι, 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 ναι. 7,5 χιλιόμετρα. Καλά ήταν τότε. Γρήγορο μου μιλούσες για την πιάτσα, τι γίνεται, σε έλεγα από εδώ από εκεί. Ναι. Τίποτα. Ναι. Κομμωτήριο, νυχάδικο, καφέ σε πλαστικό. Πού? Όλοι οι Λαμπράκης έτσι πάνω. Έβλεπα την κίνηση στα μαγαζιά. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλο. Φαρμακείο, πιτόγυρο. Αυτά τα 5 μαγαζιά. Άντε ξανά την αρχή πάλι όλα. Πάλι, δηλαδή, πάρ' το πάλι. Ψιλικατζίδικο. Ψιλικατζίδικο, ναι. Νιχάδικο. Ναι. Κομμωτήριο. Πλαστικό καφέ το 1,20, ξέρεις τι εννοώ. Κρεπάδικο. Κρεπάδικο. Ναι. Φαρμακείο. Φαρμακείο πάλι. Ναι. Και ξανά με τη σειρά. Μανά ξανά. Μα, ξανά μανά, δεν έχει τίποτα. Αυτά ναι, είναι. Αυτά είναι. Άντε και κανένα κουτσαρισμένο σέβαινε για καμιά ταινία. Ένα κουρίο των φιλάθλων το πέρασες. Το πέρασα. Του Λαμπούδη να πούμε. Του Λαμπούδη αυτό. Ναι. Ε? Ο Λαμπούδης. Χρόνια. Το κουρίο των φυλάδρων. Είχε περπάτημα την ώρα εμείς που κλείνουν τα μαγαζιά κατά τις 9 η ώρα. Πιάστηκα εκεί στην πιάτσα. Εντάξει. Ναι. Έχει κίνηση, αλλά μέσα στα μαγαζιά δεν υπάρχει. Έχει, ρε, το παπιόν, έχει αυτά. Έχει το παπιόν είχε κόσμο. Δεν θα έχει. Πέρασε από εκεί, είχε κόσμο. Νεολαία, ναι. Άλλο Ζαχάρο είναι την τέτοια. Υποψήφιοι νύφες απ' έξω να βρουν κανένα καλό. Ταξί πιο απάνω. Βέβαια, ναι. Κουζάρισαν όλε έτοιμε ήταν εκεί στο παπιόν. Όλε πρώτη γραμμή. Μαλί γυαλί, παντελόνι λί, βάψιμο και όποια Audi έσκασε εκεί πέρα χαμογελώσαν. Audi. Περίμεναν την Audi, τη Mercedes, την BMW να σκάσει εκεί μπροστά στο παπιόν. Κάτι μεταχειρισμένε. Εντάξει, μεταχειρισμένε. Το ίδιο να σκάσουμε με τον Κόρντομπα τώρα, Κώστα, τι να μα κοιτάξει. Audi νίζιτα. Νουζουχού, τέτοια πράγματα. Νεοπτοχυρισμό. Νου κουκού. Άμα δεις Audi, νιζίτα. BMW, νιζίτα. Βαμμένο. Ακόμα με leasing είναι. Κακουριά είναι, είναι φτωχολογιά να ξέρεις. Ακόμα με leasing είναι. Ναι, 100 ευρώ μαζεύει και. Τι να κάνεις, έτσι είναι. Η Ζάντα είναι ακριβή. Φυσικά. Πάρει με δόσεις. Όλα χρεωμένα αυτά στην Πειραιώς είναι μέσα. Ναι, η Ζάντα είναι με δόσεις και υπάρχει και το ηχοσύστημα εκεί, Παπανδρέου να πούμε. Το ηχοσύστημα Παπανδρέου. Ναι, ναι, ναι. Παπανδρέου εκεί στη τέτοια πήγα, έκανα ακουστικό σα στον Παπανδρέου. Βέβαια.
Έκανα, με έβαλε ωραία χιάκια, ξέρω εγώ, πηγαίνει ωραία. Τελικά αυτό που λέει τουρκικό ή κορεάτικο είναι το Hyundai, μπερδεύτηκα λέει το μεσημέρι. Αυτό ότι μια ώρα μάλλον μ' αρέκω, άστα σας άκουγα. Τι πράγμα. Νομίζω ο κόκκινος το ξέρει καλύτερα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να μπω εγώ σε μια τέτοια. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι η φίρμα είναι κορεάτικη. Τώρα που κατασκευάζονται. Κοιτάξτε, μια μεγάλη εταιρεία έχει παντού εργοστάσια τώρα, έτσι. Δεν ξέρω, αυτά θα τα ρωτήσει το κόκκινο. Ο κόκκινος θα ξέρει καλύτερα. Ρωτήσω, δεν μπορώ να ξέρω τώρα τι είναι το. Δεν υπάρχει. Και η Mitsubishi είναι η ιαπωνική φίρμα, αλλά έχει και 10 εργοστάσεις όλο του πλανήτη που κατασκευάζει. Ραπτό.gr. Ο κομμουνιστής στέλνει μήνυμα. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες στο ραπτό.gr. Ναι. Έχει πέσει γι' αυτό η ίωση, τσουζούν λεμά, διάφορα. Έχει πολύ πράγμα. Έχει πολύ πράγμα. Γιατί αυτή η μούχλα τέτοιο πράγμα. Γιατί εντάξει, είναι από το απότομο κρύο, απότομη ζέστη. Αμαν πάλι. Τι άντε πάλι. Εντάξει, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα, ρε φίλε, αντέχουμε. Εμείς είμαστε λίγο πιο σκληρού πριν. Θα κάνεις κανένα ντούτο Σαββατοκύριακο, καμία εκδρομή, θα πας. Θα πάω στο χωριό μου, φίλε, να ανοίξω το μαγαζί, τη ταβέρνα. Θα πάω να κάνω μπακαλιάρο. Παραδοσιακό μπακαλιάρο και τέτοια. Για πα τα Τρίκαλα την Κυριακή να δει τον Άρη. Όχι, δεν μπορώ να πάω στα Τρίκαλα την Κυριακή στον Άρη. Θα πάνε άλλοι. Θα πάνε άλλοι. Θα πάνε άλλοι. Γιατί να πάω εγώ. Θα πάει ο Πόπης με τον Τίμη. Εκαθαρισμένη δουλειά είναι. Λες, ρε. Εντάξει, ο κύριος Κολτσίδας εκεί από τα Τρίκαλα τώρα δικό μας παιδί να πούμε. Θα πάνε εκεί σε ένα Σκληπιού εκεί στον υπόδρομο. Ναι. Στο πεζόδρομο, υπόδρομο λέω. Ναι, ναι, ναι. Όπως έχουμε εμείς το πεζόδρομο εκεί κάτω τα λένε λαδάδικα, αυτοί τα λένε μανάβικα. Εκεί θα την κάνουν τη δουλειά, θα πιούν κανένα καφέ. Λες. Γιατί. Λες να γίνει σκηνικό. Γιατί να μην γίνει σκηνικό. Πάντως έβγαλε η Λαμία ανακοίνωση, άρχισε να νιώθει άβολα. Σου λέει εσείς πάτε να πάρετε την ΕΠΟ, η Θεσσαλονική, αυτό. Ναι. Καλό είναι αυτό. Γιατί να φωνάζουν άλλο να κλαίει. Φυσικά, άλλο. Γιατί να μην κλάψει. Κατσατζίδη ήταν το αλουνού. Του Κατσατζηδικό το δικό μας και ο πέναλτι όμως δεν έδωσε, δεν είπαμε τίποτα. Άλλο λέω. Τι. Όποιος αρχίζει και παίζει η Κατσατζίδη, πάει να πει ότι νιώθει άβολα, νιώθει μικρός, νιώθει ταπεινωμένος. Νιώθει την ανάσα, ναι. Την ανάσα της παλέτας νιώθει. Ναι. Η παλέτα είναι από πίσω κοντά. Την ανάσα της παλέτας. Έχεις την ανάσα της παλέτας. Έλα. Βέβαια. Σε λέει αυτός τώρα πώς μας την έκανε την τρίπλα έτσι. Έλα. Έχουμε και το θέμα. Ναι. Έχουμε και μπάμπι τενέ. Μπάμπι τενέ, τι είπαμε δεύτερο γύρο. Μπλουφ, κοιλιά. Μπλουφ, ναι. Τόση και έχουμε τόσα μάτσα ακόμα. Το Λιάγκα πώς τον είδες που τον διαγράψαν από τον SM. Σοβαρά έγινε τέτοιο πράγμα. Ναι, τον διαγράψαν. Γιατί τι έκανε κανένα σκηνικό. Το καημένο να πούμε δηλαδή. Όχι, ρε καημένο ο Λιάγκας. Του κλέβουν τον τσίπ να πούμε τη μια φορά. Το τσίπ, ναι. Αλλά γιατί να το διαγράψουν, έκανε τίποτα. Γιατί δεν βλέπω τηλεόραση, Κώστα. Αλήθεια τώρα. Έκανε επειδή τίποτα αυτοί ιστορία. Που είναι δημοσιογράφοι κανονικοί, ναι. Απαγορεύεται να κάνουν διαφημιστικά. Δηλαδή, πες ότι είσαι γραμμένος δημοσιογράφος. Ωραία. Απαγορεύεται, ας πούμε, να πάρεις σε ένα στούντιο να σου πούνε κάνε ένα ηχητικό μια διαφήμιση. Έτσι, μα καταρχήν αυτό έκανε για τα κασίρια, ρε, εσύ να πούμε. Ναι, αυτό, επειδή ο νόμος λοιπόν είναι. Α, μάλιστα. Αυτός ο οποίος λέει ότι τι είσαι εσύ δημοσιογράφος, δεν μπορείς, κύριε, να κάνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ. Διαφήμιση για προϊόν. Δεν μπορείς να παίζεις σε διαφήμιση. Δεν μπορείς ναι. Να προμοτάρεις προϊόν κτλ. Αλλά αν είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός. Πάλι δεν μπορείς. Πάλι δεν μπορείς. Ραδιοφωνικός παραγωγός μπορείς. Ναι. Ραδιοφωνικός παραγωγός μπορείς. Τηλεοπτικός παραγωγός μπορείς. Μπορείς. Ας πούμε η Μενεγάκη ή ξέρω εγώ η Μελέτη ή ξέρω είναι παραγωγός. Αυτοί που κάνουν τα πρωινάδικα. Ναι. Σου λέω εγώ μπορώ να κάνω και την Ιβέα να. Μάλιστα. Ναι, ξέρω και την κρέμα, ξέρω και τα να τη διαφημίσω. Εσύ Λιάγκα του λέει. Είσαι δημοσιογράφος. Δηλωμένος. Δηλωμένος. Έμπλεξες με τα πρωινάδικα εκεί με τη Σκορδά. Κατασυτράφηκες, που έλεγε ο Αλέφαντος. Κατασυτράφηκες. Γιατί κατασυτράφηκες. Εκεί τη σειρά την έμπλεξες. Να κάνεις με Κυλκισιώτησα, να πούμε, να κάνεις τη βοηθό. Την Κυλκισιώτησα, μπήκε σε ένα κομμάτι το οποίο δεν το ήξερες. Μπήκε σε ένα γυναικείο κομμάτι. Και από τα πρόγια είναι αυτή. Μπήκε σε ένα γυναικείο κομμάτι. Ναι. Και πας και διαφημίζεις τα τυριά, τα κασέρια. Τι πάτησε. Διαφήμιζε άλλη τα light, τα κασέρια. Εγώ προσέχω τη σιλουέτα μου, είμαι fit και τέτοια. Τσακ βγαίνει τα καπάκια, αλλά δηλαδή, τα καπνιστά τυριά λέει. Τώρα λέει τα καπνιστά τυριά. Εκεί τι πάτησε ο άνθρωπος. Τι πάτησε. Ναι. Καλά, δεν βλέπεις. Ο Κουίκ έκανε καμιά φορά διαφήμιση. Ο Κουίκ, ο Τέρενς. Δεν έκανε. Όχι, δεν είχε ανάγκη. Ο άλλος, ο Χατζηνικολά έκανε διαφήμιση. Ποτέ. Ο Σρόιντερ. Όχι. Αυτή δηλωμένη δημοσιογράφη. Είναι. Εσύ, ρε Γιώργο, πώς την πάτησε έτσι. Ήθελε σαν τον κόκκινο το παίξει και δημοσιογράφο και παραγωγό και σόουμα. Λίγο απ' όλα. Αυτά μπερδεύει κοινωνιολογικό. Τη θέση σου και η κοινωνία σε πού θα πας, σε κατακρίνει, μπέρδεψε ταυτότητά σου. Είσαι Ερακλειδέας, κύριε. Μάλιστα. Είμαι, ρε φίλε. Είσαι και παοξής, μάλιστα. Είμαι. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Δεν γίνεται. Είσαι και δημοσιογράφος. Είσαι και οπαδός. Είσαι και ρεπόρτερ. Βέβαια. Πώς είσαι όλα μαζί, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Πάνε σε διάλειμμα, ρε φίλε. Δεν γίνεται, ρε. Να είσαι φίλος του Μπιφτέκη και να παίζεις αγκαλιάς με το Σαββίδι. Έτσι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πίτσα.
Μακαρόνι. Πεινάς, έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς, deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Έτσι λοιπόν η Λαμία αρχίζει και βγάζει ανακοινώσεις. Βλέπει τον Άρη ότι... Αρχίζουν οι στεναχώρια, βγάζουν σπυριά, οι φλίκτενες έρχονται. Εκτός από την Καλαμαριά που πάει φίλη να γίνει με την ΑΕΚ, πάει και ο Άρης εκεί. Πού έτσι να πάει λένε. Ο Άρης, ρε. Ναι, την Καλαμαριά, ρε. Καλαμαριά. Τώρα γιατί αναστατώνεις τώρα, δεν είναι αυτά τα πράγματα σωστά, Κωστάκη μου. Πρέπει να διαλέξετε στρατόπεδο, παιδιά, να πάτε με τους δυνατούς. Εγώ είμαι ο δυνατός. Δεν μπορεί ο. Καλά. Τι να πάω με το σύνδεσμο φίλου Νέας Υόρκης. Αυτό ήταν πολύ καλό. Και είναι ανάταση ηθικού του λαού του Άρη και των φίλων του Άρη. Του Άρεός μας. Του Ιστρόπον, ώστε ας πούμε λες η Λαμία φοβάται. Ο Ιστρόπον τι να. Κακός ο Άρης απαντά με ένα ανακοίνωση. Γιατί τι απαντά. Ο δυνατός δεν απαντά. Δεν απαντήσαμε καταρχήν. Όχι, έβγαλε ανακοίνωση ο Καρυπίδης. Έλα τώρα. Και μιλάει η Λαμία και αυτό. Αυτό, όχι, αυτό λάθος. Το είχε φυλαγμένο. Λάθος. Για τα δύο πέναλτι του φυλαγμένο ήταν. Φυλαγμένο. Για τα δύο πέναλτι. Ναι. Δηλαδή, εγώ το πέρασα βαβά σου λέει αυτό με τα δύο πέναλτι και εσύ. Τώρα. Έτσι είναι αυτά με τη σειρά. Ο γιατρός ήταν στον Εύωσμο. Καλά λέει, έκανε ο γιατρός. Καμιά μορφή για αγροτικό. Ήταν μάτς τα ίσια και το πήρε λόγω ατομικής ποιότητας. Κονέ. Και εγώ έτσι ο Περικλής σας περιμένει. Θέσεις υπάρχουν για την Κυριακή. Να πάμε να κάνουμε μια εκδρομή στα Τρίκαλα. Λέει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας. Πολύ καλή εκδρομή θα είναι. Ναι, είναι ωραία πόλη. Είναι καλή πόλη. Ναι, είναι έχει. Πολύ καλή πόλη. Έχει, θα πάω να κάτσει σε κερκίδα τσιμέντο με φιλεζόλ. Παραδοσιακό εκεί. Να το απαντήσω εγώ του γιατρού του Ηρακλειδέα. Το ότι ο Μοηροφορίδης πριν μερικές μέρες αγόρασε Black & Decker. Άιντε πάλι με τον Black & Decker. Άσε τώρα ο γιατρός τώρα. Ο γιατρός ακούει Ραπτόπουλο τώρα. Άσε τώρα. Black & Decker είναι από τα καλά τα. Είναι από την καλή τη μάρκα. Να ξέρεις. Να ξέρεις. Οι άλλοι επάνω στο υπόστεγο εκεί. Πήραν καφεδάκι το Πόπι και τον Τίμι. Τώρα πολύ περίεργα μου τα λες με αυτό το Πόπι. Έτσι, κάτι γίνεται τώρα. Ξέρεις εσύ και δεν μιλάς τώρα. Το Πόπι και τον Τίμι. Πόπι, τι έγινε. Δεν θα σωθούμε. Δεν θα σωθούμε αυτό το Πόπι. 32 ήταν. Ήταν 32. 32 ήταν. Τα μύρια ήταν 32 μέσα στα κόλπα. Πολλά είναι. Ήταν εκεί. Πολλά τα λεφτά ήταν. Πολλά ήταν 32. Είναι, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα που λέμε. Ξέρω τι λες, αλλά είναι πολλά τα 32. 32 εκατομμύρια το παρελθόν. Το άσπυλο παρελθόν. Ήταν 32, είναι πολλά κόστη. Στις διοικήσεις 32 εκατομμύρια, πολλά λεφτά. 40 ήταν εμφανισιακά, 32 μα ήταν αληθινά. Ο λαός του Άρη λέει όχι στο παρελθόν. Όχι. Όχι κόντιδες, όχι. Όχι. Ναι, όχι. Εδώ η κερκίδα λέει καθάρισε από τη βρωμιά. Λένε αυτοί. Μακάρι. Δεν ξέρω, εγώ κρατάω καλά τη μικρό. 32-32 καθαρίζουν, δεν καθαρίζουν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ας αφήσουμε τον Άρη. Ας αφήσουμε, τι θέλει. Μεγαλία ο Πάοκ. Μεγαλία. 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 Πήγε ο μεγάλος αρχηγός. Πήγε στη Βιθλέμο. Σε ποια Βιθλέμο. Στη Νέα Υόρκη πήγε. Πριν στη Βιθλέμ ήταν. Σοβαρά πήγε εκεί πέρα. Γιάννη Ιερουσαλήμ στη Βιθλέμ, δεν είναι. Πήγε εκεί πέρα να προσκυνήσει τίποτα. Ναι, ήταν ο τάφος του Ιησού. Πήγε. Καλά έκανε άμα πήγε. Εγώ πήγε, γιατί ξέρω ότι τον έχουν γενικό αρχηγό της παρελάσεως στη Νέα Υόρκη τον είπε. Άσε, πήγε εκεί πρώτα. Α, πήγε από εκεί. Πήγε από εκεί πρώτα, ο Τσίπρας ήταν εκεί πέρα. Είχαμε συνάντηση κορυφής. Νομίζω φίλοι, ναι. Μα 11 εκατομμύρια ευρώ τσάι ήπιε τώρα ο Ιβάν. Στηρίζει ο Ιβάν, καλά, δεν είναι αγνώμονας. Όχι, όχι, δεν είναι, καλά έκανε. Δεν είναι αγνώμονας. Ο Τσίπρας ξηγήθηκε όμως. Ναι, 11 λέει φίλοι και καθάρισε. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Ενώ ο άλλος ο προδότης. Ήταν πάρα πολλά. Ο Σαμαράς ο προδότης. Ο άλλος, εκείνος ο. Το πούλησε να πούλησε. Ο χαμηλό όμως εκεί πέρα με δεξιά πλευρά που ήταν μπαταρισμένη. Offside λίγο. Τον πούλησε. Τον είπε πάρα πολλά. Τον πούλησε, σου λέω εγώ. Το τρύπησε με Black & Decker. Έφερνε ο Ιβάν με τα αεροπλάνα.
ψηφοφόρους από το μακρινό, ξέρω εγώ. Εκείνα τα ρουμπλάνα τα του Πόλεφ, ξέρεις πόσα κατέβαιναν του Πόλεφ. Κατέβαιναν οι, αυτοί που είχαν το βοηθήσει τον, πώς το λένε, τον Σαμάρα. Τον Αντώνη. Τον Αντώνη τον Σαμάρα. Ο Σαμάρα δεν έκανε κάτι για τον Πάο. Έλα εδώ, Ρίβαν. Ποτέ, είναι, ναι. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία για τον Πάο δεν έκανε τίποτα. Να πούμε ότι είναι, τα αριστεροσοσιαλιστικά κόμματα ήταν αυτά που τον Πάο τον βοήθησαν. Φυσικά. Και Κουλούρης, Τζοκατζόπουλος. Τζοκατζόπουλος, Κουλούρης, Βενιζέλος. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι. Σοσιαλιστέ. Οι σοσιαλιστέ βοήθησαν τον Πάο, μια λαϊκή ομάδα. Τώρα η δεξιά δεν βοήθησε. Η δεξιά είναι άλλη φιλοσοφία. Η Καραμαλή δηλαδή. Ο Πάο τι πήρε επί Καραμαλή, 74. Τι πήρε, ρε. Πήρε. Το 74, πότε έγινε η μεταπολίτευση, ποιο μήνα έγινε, καλοκαίρι έγινε, με το Φάλκον ήρθε ο Καραμαλής, το 74, το καλοκαίρι. Καλοκαίρι το έγινε. Το είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Άρα επί ποιος ήταν τότε, δεν θυμάμαι. Το 74 ο Καραμαλής ήρθε το καλοκαίρι, το είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Το είχε πάρει, ναι. Επί δεξιάς τι πήρε ο ΠΑΟΚ, το 71 το πρωτάθλημα του 76. Δεν ήταν. Ότι αρρώσει ο Γουλανδρής. Εντάξει, τώρα πόσο δεξιά, πόσο δεξιά ήταν εκείνο, εντάξει. Ναι, αρρώσει ο Γουλανδρής, οι άλλοι. Ο Μπάρλος έφτιαχνε την ομάδα τότε. Με τον Εθνάρχη το πήρε. Δηλαδή. Ο Μαδάρα, ο Πάοκ πήρε το πρωτάθλημα. Με Εθνάρχη δεν πήρε. Με Εθνάρχη. Ένα. Ο Πάοκ πήρε επί Χούντας ένα κύπελο. Επί Χούντας πήρε. Μεταξύ Χούντας και μεταπολίτευσης πήρε άλλο ένα κύπελο. Επί Καραμαλή φρύδια. Άρα μόλις πήρε πρωτάθλημα, κάτσε. Γιατί. 76 μετά. Επί Καραμαλή δεν πήρε τίποτα. Το Πασόκ μετά το 85 πήρε την πρωταθληματάρα. Με δεξιά σήκωσε μαστραπάδες, ναι. Με αριστερά έσβησε χρέη. Πώς γίνεται αυτό. Ναι. Πολυπρόσωπος ο Πάοκ. Ο Πάοκ δεν. Πάντου καλά τα έχει. Και πήγε που λες από τη Βηθλέμ. Τι πήρε, το χρήσμα. Ο Ιβάν. Λαμπάδα άναψε στο Παναγιο Τάφο. Και τι κάνω. Κάτι, δεν ξέρω, δεν τα προσέχω αυτά. Πήγε καλά κάνουν εκεί πέρα. Τον Αλφαρομέο, τον Βαρθολομέο. Είδα και το μεγάλο κεφάλι εκεί. Βέβαια. Όπω η μεγάλη συνάντηση, κάτι παίζεται και να ξέρει τώρα. Τι, στα μνήματα τη θέρμηση πα. Να πα να δει το Θείο Σίμωνα, πούμε. Τι να πα. Να πα να δει εξουσία. Όταν παίζει η θρησκευτική εξουσία, η πολιτική ηγεσία και η οικονομική εξουσία, να ξέρει κάτι συμβαίνει. Ετοιμάζεται. Ωραία πράγματα. Όλε οι εξουσίε. Τι πιο μεγάλε εξουσίε. Δεν υπάρχει τέταρτη. Η εξωγήνη είναι η τέταρτη. Εντάξει, οι aliens, να πούμε. Οι οποίοι κάπου διάβασα να πούμε ότι κάθε χρόνο έχουμε επισκέψεις. Επισκέπτονται, ναι. Ναι, ναι. Εξωγήινων και δημιουργούν καταστάσεις. Ορίζουν το μέλλον μας. Δεν πιστεύεις στους εξωγήινων. Να σου πω κάτι. Πιστεύω, ρε φίλε, αλλά σε ποιο τρόπο. Ότι δεν μπορεί να είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό το σύμπαν. Μπράβο. Δεν μπορώ, αυτό δηλαδή μου φαίνεται, ναι, λίγο κάπως περίεργο. Πολύ εγωιστικό. Λέω πρέπει να είμαι τόσο πολύ χαζός, δηλαδή κάποια μορφή ζωής. Τόσο προνομιούχος να είσαι. Τόσο, ναι. Δηλαδή, το εγώ, άντε πες ότι νοήμονών μας θεωρείς. Δηλαδή, άλλη μορφή ζωής δεν υπάρχει σε αυτό το σύμπαν, ας πούμε. Το οποίο είναι. Που υποτίθεται δεν μετριέται. Όπα, φύγαν τα νερά, φύγαν. Ναι. Μεγάλο Παναγιωτάρα. Δηλαδή, άλλη, κάποια μορφή ζωής, δηλαδή, σε άπλου πλανήτη. Πρόσχε τώρα να δεις. Πες μου. Πάνε στη Νέα Υόρκη. Πηγαίνω. Θα γίνει παρέλαση εκεί, Γιάννη. Θα γίνει παρέλαση. Εκεί υπάρχει στη Νέα Υόρκη. Σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Νέα Υόρκη. 100 άτομα λέει. Λίγοι. 100 στα χαρτιά, 60. Καμιά 60 εξινταριά στο φακό να ήταν. Δηλαδή σε 20 εκατομμύρια κόσμο δήλωσαν αυτοί ότι είναι 100, εγώ σου λέω είναι 60. 20 εκατομμύρια. Και Βοστόνη μέσα, αν βάλει δίπλα που είναι. 100 άτομα. 100 άτομα. Που είναι 60. Οι άλλοι 40 θα είναι τίποτα Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, αλλά πάνε για την Έλληνα. Και πού είναι αυτοί οι ρεκόρτε που μα παίρνουν από Καναδά, Αμερική και τέτοια. Πάω και είμαι, πάω και είμαι, αρέσει να πούμε. Εγώ έπαθα πλάκα όταν το άκουσα. Λέω 100 άτομα. Ρε, μήπως έγινε παραπληροφόρηση, μα πουλάνε τρέλα, α πούμε. Όχι, να στον Μπούζο βγήκανε. Στον Μπούζο βγήκαν εκεί. Και δεν τρέπε να είπαμε 100 άτομα. Ναι, 100 άτομα, ή στο Κανελάκι βγήκαν. Πού βγήκαν 100 άτομα, λέει, είμαστε. Και αυτοί ξέρουν ότι τα μεγαλώνουν. 100 άτομα έχει σύνδεσμο στο Χάζερο, στο χωριό μου, ρε φίλε. Να πούμε. Ναι. Και ολόκληρη Νέα Υόρκη δεν μπόρεσε να έχει. Δεν μπόρεσε να έχει. Φέρε, παιδί. Και το χειρότερο που κάνει εκεί. Τι. Είναι ότι πήρε όλους τους αντιπαθητικούς παλεμάχους. Πρόσεξε να δεις. Πήγε με τέτοιους επάνω. Τουρσουνίδη. Αμάρε πρόεδρε. Αμάρε πρόεδρε. Τουρσουνίδη. Αντιπαθής, όχι πολύ συμπαθής. Άτιτλος. Άτιτλος. Πρωτάθλημα δεν πήρε, κύπελο δεν πήρε. Παρακαλά εκεί πέρα τον Ιβάν, εδώ βάλει να σου με κανένα. K15, αντιχωθώ και τα λοιπά. Βάλε με και εμένα εκεί στο αεροπλάνο, πάρε μια βόλτα. Ναι. Πάρε με και εμένα μια βόλτα με το αεροπλάνο. Να βγω κάποιο στο Ισραήλ. Ναι. Ποιο άλλο αντιπαθητικό πήρε. Ποιον είχε πήρε. Σαλπιγκίδη. Το 14 πήρε. Πήρε το 14. Oh! Άλλο αντιπαθητικό εκεί πέρα. Σαλπιγκίδη. Το βρίζει όλη η τούμπα. Τον Τουρσουνίδη δεν αγαπιέσαι αν δεν πάρει τίτλο. Δεν αγαπιέσαι. Το Ράμπο τον πήρε μαζί. Ποιον. Τον Παυλάρα. Εκεί είναι. Εκεί είναι το κόλπο. Εκεί πάρε το Παυλάρα να ξεκινήσει την παρέλαση εκεί πέρα. Να γράψεις κανένα μέλος, ρε φίλε. Δεν παίρνει το Παυλάρα. Δεν τον παίρνει το Παυλάρα. Δεν παίρνει το Παυλάρα. Το Παυλάρα. Και ποιον παίρνει, ρε φίλε. Πες μου. Το Φιλότα τον Πέλιο, ρε φίλε. Ποιο Φιλότα Πέλιο, ρε φίλε.
Πίνει το φιλότερο. Έλα, σου δώσω τη δέσμα από το Μασούτη εκεί πέρα. Καλύτερα. Έλα, ρε φίλε. Και μετά τον τέταρτο, ποιον άλλο αντιπαθητικό πέρα. Ένα πήρε φιλότα Πέλιο, Σαλπιγκίδη. Μετά που μου λέει Κουσουνίδη. Και τέταρτο ποιον. Κυριάκο Αλεξανδρίδη. Α, φύγε, θα φύγω, φεύγω από την εκπομπή. Δεν ρε Σιχηλιδίδη, στο έλεος του Θεού. Όχι, ρε Κώστα, γόρι μου. Πάρε εγώ. Ποιου λοιπόν θα παίρνατε. Βέβαια, τέσσερι, εσεί οι παοξίδε. Βρήκε θέμα, μα πάτε. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Δηλαδή. Τέσσερα παλικάρια παοξίδικα. Ποιου θα έπαιρνε, αν ήσουν ο Ιβάν, ποιου θα έπαιρνε. Ποιου τέσσερι θα έπαιρνε. Ποιου τέσσερα παλικάρια θα έπαιρνε. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340 και όταν ανοίξουμε τι γραμμέ. Και όταν, ναι. Και αυτό πάλι ισχύει. Ναι. Ρωτήστε. Ναι. Μάθετε. Πείτε μα. Επίση. Στου Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Αεξίδε, Αριανού, Ηρακλήδη. Εάν πήγαινε ο δικός σας ο πρόεδρος μεγαλομέτωχος στην Αμερική. Μ' αρέσει και αυτό. Ναι. Ποιους τέσσερις θα παίρνατε. Ωραίος ρε φίλε. Δηλαδή θα έπαιρνε στον Πουγιουκλή το Σαμόλι. Ξέρω εγώ. Α, μπράβο. Το Σκέμπι και τον Χάντζη Νικολάου να πας στην Αμερική. Εγώ σαν. Θα πήγαινε, ξέρω εγώ, σαν Ηρακλή να πάρει, ξέρω εγώ, τον Λούκοβιτς, τον τερματοφύλακα. Ξέρω εγώ τον. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Θες να σου πω εγώ σαν Άρης. Τον Περγαμινό να πούμε και. Να μας πούνε οι Αριάννη. Πες με εσύ. Α, σε πω, ας πω. Είμαι Αριανάρας. Τι θα πάρω. Πρώτο, ποιο θα πάρω. Το Γιάννη Ιωαννίδη, ρε φίλε. Για μπάλα σου λέω. Μπάλα και για το θες. Α, το Γιάννη Ιωαννίδη. Έλα με εγώ το Γιώργο Κολτσίδα δίπλα. Κολτσίδα είναι σίγουρα. Μα ένα. Λαμπριάκο. Λαμπριάκο θα τον έπαιρνα. Σουπερόσκυλο, δεν τον θέλω. Εγώ θα τον έπαιρνα. Λαϊκιστής μεγάλο. Επειδή λαϊκιστής, γιατί θα έπαιρνε του Παυλάρα. Γι' αυτό το λόγο θα έπαιρνε. Ναι. Και ένα Λαμπριάκο θα έπαιρνα. Λαμπριάκο. Αν μπορούσε μαζί μου θα έπαιρνα Χριστίδη. Νίκο Χριστίδη. Αν μπορούσε θα τον έπαιρνα. Τέταρτον. Και αν μπορούσε να ακολουθήσει σαν. Θα έπαιρνα σαν σημαία τον Κούι. Τον Κούι, δεν τον έπαιρνα σίγουρα. Τον Κούι. Έτσι. Τώρα κάτι από εδώ και από εκεί δεν είναι. Παραπέρα δεν χρειάζεται. Σημαίες είναι αυτές. Αυτές που σε είπα είναι σημαίες. Είναι δυνατόν να πας τώρα, παιδάκι μου. Και Σαλπιγκίδη Τουρσουνίδη. Σαλπιγκίδη Τουρσουνίδη. Ναι. Αντιπαθείς. Ναι. Κυριάκο Αλεξανδρίδη, το κοντό έτσι το λέγανε. Το κοντό. Το κοντό. Ύποπτος ο κοντός. Έτσι στις ακαδημίες ο κοντός. Αλλιώς ο κοντός. Έτσι αλλιώς ο κοντός. Και το Πέλιο, ρε φίλε. Που πήγε και έδωσε τον Ηρακλή το Φουκαρά και τον έριξε κατηγορία, ρε φίλε. Πώς το έκανες αυτό, ρε πρόεδρε. Έκανες, ρε πρόεδρε, εδώ πήρες ολόκληρη σου ρουτή. Ασπρόμαυρη το έκανες στο μπουκάλι. Εδώ φαίνεται yeah. ότι ο Ιβάν είναι καλός. Είναι χρυσός, είναι τίμιος, είναι άπλας, πληρώνει, κάνει, ράνει. Επενδύει, βοηθάει, κάνει. Αλλά στο θέμα της επικοινωνίας. Δεν έχει, ρε φίλε. Ρε παιδί μου, τώρα είσαι επικοινωνιολόγος τώρα. Έκανε τόσο σκάουτινγκ για να βρει αυτού. Δεν πάει να φωνάξει εκεί ένα επικοινωνιολόγο και να του πει ναι. παιδάκι μου, έλα δωρε, θα εγώ. Πάμε στην Νέα Υόρκη να ναι. γράψουμε μέλη. Ναι. Σε 20 εκατομμύρια κόσμο είναι 80 παοξίδες, 70-60. Δηλαδή μια κλανιά τη Μήγα σε 6 στρέμματα μέσα. Δύσκολα. Τρίχες, τίποτα δηλαδή. Ο κόσμος χαίρεται, θέλει να δει αγαπητά πρόσωπα. Ναι. Ο Ιβάν είναι ένα αγαπητό πρόσωπο. Είναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της κοινωνίας. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Πρόεδρε, επένδυσε σε εμάς, μας έσωσες, μας έκανες μάγκες. Τους άλλους τι τους κουβαλάνε. Εκείνο δηλαδή. Τώρα το κόντο. Τους αντιπαθητικούς. Τους κοντούς, όλοι κοντοί. Καταρχήν είναι όλοι κοντοί. Όλοι κοντοί. Πλην του Πέλιου που είναι στο 1,78. Εκεί ναι. Είναι ο Τουρσουνίδης 1,70. Ο Σαλπιγκίδης 1,67. Πολύ έβαλες. Κυριάκος Αλεξανδρίδης 1,60. Πήγες με τους πυγμαίους εκεί απάνω. Δηλαδή και αντιτουριστικούς και αντιπαθητικούς. Με το κοντό. Πήγες με τους κοντούς επάνω. Πού πας, ρε φίλε. Καταρχήν τον Πέλιο δεν το θυμούνται. Δεν το θυμούνται. Είναι 65 χρονών, είναι. Πόσο είναι, 67 χρονών. Δεν τον παίρνεις. Παίρνεις να πούμε. Δεν παίρνεις. Τι να πάρεις. Δεν... Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Ποιους παίρνεις, ρε φίλε. Παυλάρα Γκαρσία, βάζει τη γραβάτα και το παιδί, Ινδιάνος. Κάτσε μας πει ο κόσμος. Με την περμανάν. Σιγάρε. Έλα ρε. Έλα ρε. Και ωραία. Α, πάει με μπλούζα Διόκο πάνω στη Νέα Υόρκη που τώρα έχει την γροθιά στο ψωμοσάκουλο. Δεν είναι τώρα μια κρυάδα αυτό τώρα εκεί πάνω. Κρυάδα είναι το κοντά. Δεν έχουν επικοινωνία εκεί. Αυτή. Τώρα πήγε ολόκληρο Ιβάν. Δεν είναι θέμα επικοινωνιακό λάθο. Κατεβαίνει τώρα με το ιδιωτικό τζέτ εκεί στο Κέννεντι το αεροδρόμιο. Γιατί ξέρω εκεί πέρα Κέννεντι το λένε. Τζον Κέννεντι. Τζον Κέννεντι. Κατεβαίνει εκεί στο Νιου Γιόρκ. Ναι. Και περιμένει τώρα να βγουν οι γραβάτες επιπλητικά πρόσωπα. Και κατεβαίνει τώρα Σαλπιγκίδη, Τουρσονίδη, φιλότα τώρα. Φίλε, όλη Πάτρα επιθυμεί να ακούσει δέσπο. Καλή συνέχεια. Δώσε μία. Καλέ κύριε Ιβάν, εμένα δεν θα με πάρεις. Πήρες όλους τους αντιπαθητικούς εμένα. Τη δέσπα ανέπαιρνε. Α, ανέπαιρνε τη δέσπα πιο καλά. Τι δέσπα. Μπορεί να σε έβγαζε και τα έξοδα για πίσω. Ε, τα γυαλιά είναι στο άλλο στούντιο. Ο γυαλιάς είναι πρόεδρος. Τα γυαλιά λέει. Του φάγα κάτι γυαλιά. Καλά τον έκανες. Πάρω εγώ από τη λαϊκή. Καλά ρε γυαλιά του δάσκαλου έφαγε. Ξεφτυλίστηκε ο κόκκινος στο χίτα προχτές ραπ. Τι να τον κάνανε, το λέω, μη φοβάσαι την κάμερα. Τον είδα, ρε. Μη τη φοβάσαι αυτή την κάμερα. Στο ράδιο σου γλάκος. Στη τηλεόραση. Μασάι, Μασάι, ναι. Στο ράδιο τα λέει ο Μασάι. Πες μου. Μασάι επειδή είναι άσχημος.
Όχι, είναι άσχημο ο γρήγορο. Άκου τι σου λέω εγώ. Άιντε πάλι, φαγόρα. Επειδή είναι άσχημο και δεν νιώθει, είναι μπόλτο. Ντρέπεται να κοιτάξει και φοβάται την κάμερα και κοιτάει προ τα κάτω. Ρε, αυτό αν είναι άσχημο, εμεί πρέπει να μα κάνει μήνυση ο καθρέφτη. Με συγχωρείτε που με είδατε, είμαστε εμεί. Ναι, αλλά δεν φοβόμαστε. Δεν νιώθουμε, εντάξει. Δεν νιώθουμε. Θε να ανοίξουμε γραμμέ. Δεν θέλω. Λοιπόν, πάω Ολυμπιακή. Ποιο θα παίρνατε αν πήγαινε ο Μπρουτόταυρο, ο Μαρινάκη ή ο Κόκαλη. Τέσσερι αεξίδε. Αν πήγαινε ο Τίγρη. Ναι. Έτσι. Παοξίδες είπαμε. Παοξίδες, φίλε, εγώ νομίζω ναι. ότι στο θέμα επικοινωνίας να πάρει αυτούς τους κοντούς, τους ναι. αντιπαθητικούς επάνω, είναι δηλαδή λάθος μεγάλο. Και αν πήγαιναν οι Αριανοί, ήθελε να πάει ο Λάμπρος Κόρδας ή ο Καρυπίδης. Ο Λάμπρος. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι λέει ο Νίκος Εφοριακός. Για να πας. Παίρνουμε μηνύματα. Λέει πάνω. Πήρε τους κοντούς για να δείχνει καλύτερα στις φωτογραφίες, λέει ο ίδιος. Το φαντάζεσαι δίπλα στο Ζλάταν. Αυτό είναι. Το πιέζει. Αυτό είναι. Ο Νίκος Εφοριακός. Σαν τη Βουγιουκλάκη που δεν ήθελε ψηλή σύμπαντα. Ούτε όμορφη δίπλα. Όχι. Ναι. Γιατί σου είπε εγώ γυναίκες δεν θέλω. Τη Βαλσάμι που ήθελε ναι. ήταν κοντή και η Βαλσάμι. Οπότε δεν την περνούσε στον πόη. Άρα δεν ήθελε πιο ψηλή από αυτήν. Ναι. Ήθελε του Καλογύρου την Μπράβο. Γυναίκα δίπλα. Την χοντρούλα εκείνη. Ναι, γιατί δεν ήθελε καμιά με Μασταθοπούλου καμιά Λάσκαρη να πάει με τη Λάσκαρη. Την άρεσε και τώρα. Η κοντή τώρα η Βουγιουκλάκη. Να πάει τώρα και με τα θηρία. Με τον κόλο να πούμε. Σε παρακαλώ. Καθηγητή έδεσα. Καθηγητή. Δεν πήρε ψηλού για να μην φανεί και να είναι. Ναι, ρε φίλε. Αυτό είναι. Όλοι αυτό λένε. Όλοι αυτό είναι. 2-31-0-90-90-90. Να δούμε τι γίνεται. Ραπτόπουλε, γιατί σε κράζει τόσο πολύ ο Τρέγιας, νόμιζε ότι είστε φίλοι. Και επειδή είμαστε φίλοι, δεν μπορεί να με κράξει το παιδί. Σε κράζει, να μην με δώσει κανένα πόντα χρωματικότητα. Και αυτό λίγο-λίγο. Ναι, yeah, σωστά. Σωστός. Το παιδί δεν κάνει μια κουμπί, κακούσα. Ναι, Τρέγιας, καλά. Πρέπει να κάνει ένα άλλο κουμπί. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Το μάτι στον Εύωσμο ήταν κρυστάλλινο. Βλέπω, ο γιατρός. Πολύ καθαρό ήταν. Ήταν νέου. Πάμε στον κόσμο, Γιάννα, ρε χιλιτή. Τι διαβάζει το αγόρι. Ποιο διαβάζει. Διαβάζει. Διαβάζει ο μεγάλο δάσκαλο. Λοιπόν, παίρνω χαρτί, παίρνω στυλό. Σημειώνω πάντω ο καθηγητή από την έδωσα και ο εφοριακό. Σου λέει σαν τη Βουγιουκλάκη που δεν πήγαινε με ψηλέ και όμορφε να πρωταγωνιστήσει. Πού να πάει με καρέζιδε πια. Και οι καρέζιδε δεν ήταν καμιά ωραία πολύ. Βέβαια, εντάξει. Σιγά να πούμε. Στρίχες. Ο εφοριακός και ποιος ο άλλος σου είπε. Και ο καθηγητής από την έδρα. Αυτή ήταν επικοινωνιολόγη του Σαμαρά. Ε, πήρε, καλή, πήρε τους κοντούς για να φαίνεται και αυτός λέει ένα μπόι με τα σκυλιά. Μεγάλα άκου σκυλιά. Να δεις, δεν το σκέφτηκα. Καλημέρα. Άιτε. Καλημέρα κύριε. Λοιπόν. Καλή. Γεια σου Βίλε. Ορίστε. Ναι. Δεν λέει Σαμάρα. Καλημέρα. Θα σε πω από τώρα. Δεν ακούω ρε φίλε. Κάτσε να δω τι γίνεται. Χωριάτικα μιλάς τι λες τώρα. Καλημέρα σε λέω. Ρε Ταγάρη καλημέρα. Ρε Ταγάρη. Εσένα λέω. Τρία άτομα μαζί μιλάτε. Λιμοτάγαρο. Έλα, ε. Έλα, κλείσε το ράδιο. Λιμοτάγαρο. Κόκλεισα. Τι έκλεισε, ρε, σκύλι του πολέμου. Τζιοβάνι είμαι, Τζιοβάνι από την Άουσα, ρε. Άντε, ρε, Τζιοβάνι από την Άουσα, πού είσαι να πω. Έλα, ρε, πού είσαι, ρε. Έλα, ρε. Έλα, μα πού. Κλείστονα, το ταγάρι. Πάμε, επόμενη. Έφυγε. Έλα και άλλα και είμαι από την Άουσα και είμαι ο Τζοβάνι, άλλα, άλλα. Εγώ είμαι από τη Σιγκαπούρη. Πάμε γραμμέ. Άιντε. Καλημέρα. 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 Αριάννα από Αθήνα. Μήπω παίρνει από τη Νέα Υόρκη. Ναι. Είναι δυνατόν 20 εκατομμύρια κόσμο να έχουν αυτοί 80 άτομα μόνο. Οι άνθρωποι αυτοί. Καλά, και να πάνε να κάνουν promotion 5 κοντί. Βρε εδώ άκαδε γέμιζαν, στη Νέα Υόρκη θα έχει κόσμο. Α, τι κακός άνθρωπος πεις. Επειδή 20 χρόνια τους παίζετε τρένο, τι πάνε να πει αυτό. Τους παίζουμε τρένο. Τι ωραία, ναι, δεν κατάλαβα, λοιπόν. Επειδή τους προμοτάρετε, ρε παιδί μου, τι σημαίνει ότι έχουν και κόσμο. Ναι. Τι εννοείται, FM πάω εδώ. Ναι. Να σου πω ρε 20, από το καλοκαίρι στα λέω, σήμερα έβαλες το τραγούδι αφιερωμένο με λένε Πόπη σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Ναι, 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 ναι. Αμαρτωλό παρελθόν μεγάλε, ναι. Στα έλεγα εγώ, το περνούσε στον Τούκου, τώρα τα βλέπεις εσύ να έρχονται. Ναι. Δηλαδή, ο Τάσος, ο Ηλίας και ο Ντίμης φύγανε ποτέ, για να καταλάβω δηλαδή. Ναι, ναι. Φύγανε ποτέ. Ναι. Στην Κερκίδα μόνο έγινε το ξεκαρτάρισμα. Ναι. Υψηλή κριτική, ναι. Ερασιτέχνες ίδιοι, ναι. Μάνατζερ ίδιοι, ναι. Παράγοντες ίδιοι. Τι άλλαξε. Ναι. Για να καταλάβω δηλαδή ποια είναι η άσπρη μέρα που θα στην Κερκίδα όμως φύγανε ας πούμε οι παλαιοί ας πούμε κατά κάποιο τρόπο. Mm. Ναι. Φύγανε οι πρωτοδεύτεροι, ανέλαβαν τρίτο τέταρτη. Ναι. Εντάξει, να κάνουμε, συμβαίνει αυτό, σε όλες οι επιχειρήσεις γίνεται αυτό. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά για τη Φιλαδέλφια που λες. Μάλιστα. Πάλι είσαι πίσω στο ρεπορτάζ. Δηλαδή. Γιατί στα έλεγα από το Δεκέμβρη αυτό. Δηλαδή. Τι δηλαδή, θες να σου βάλω. Άκουρε τον Πόπιρ.
να με λέγανε κυβέλη. Πήγε η Πόπη Καλλιόπη επάνω στον Εύωσμο και ο Μυροφορίδης πήγε με το γεωτρύπανο και τρύπησε με τα δοκάρια. Έλα ρε καημένε. Έλα καημένε. Να σου πω. Λέγε. Θέλω να σου βάλω ηχητικό από Μαρμίτα 9 πρώτου που σου λέω για τη Φιλαδέλφια. Ναι. Βάλε. Βάλε. Έχει πει ο διάβολος. Α, τελείωσε. Πάει. Ναι. Να πω δύο πραγματάκια που θέλω. Ναι. Επειδή η Μαρσία τον τελευταίο χρόνο έχει αναπτύξει καλές σχέσεις με Φιλαδέλφια και βλέπουμε όλες σε ποια θέση βαθμολογίας βρίσκεται και τι είναι αυτό που θα ακολουθήσει για αυτήν. Θέλω να εφησίσω την προσοχή λίγο στην περιοχή της Χαριλάου να παραδειγματιστούν από τη συγκεκριμένη ομάδα και να πράξουν το αυτονόητο προκειμένου να ανέβουμε κατηγορία. Πώς είναι, ρε, σε κάλυψα. Όχι, ρε φίλε, προηγήθηκε στο ρεπορτάζ. Τι άλλο θέλει. Καλαμαριές, άριδες. Πάνε να βρουν το δυνατό. Πάνε να βρουν τον ισχυρό, ρε φίλε. Ρε φίλε, στα λέω πρώτος. Ναι, αλλά το θέμα ποιο είναι όμως. Ότι το παρελθόν σου με τη Φιλαδέλφια ναι. σου είχε δείξει κακές αναμνήσεις. Δηλαδή. Α! Τι δηλαδή, ναι, ναι. δηλαδή, ρε φίλε. Ερχόταν ο Ντέμις επάνω. Ναι. Κάνει φωτοβολίδες, έδαν κάτι 04, κάτι τέτοια. Τσατσατσά ο Λάμπρος. Δεν μου λες. Έλα. Πώς βλέπεις τους τέσσερις του ΠΑΟΚ επάνω. Ποιους τέσσερις. Στη Νέα Υόρκη. Ποιους θα έστελνες εσύ. Πού να ασχοληθώ με ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Σε λίγο μου πεις ότι πάει και για πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Με ποιο πάει ΠΑΟΚ του χρόνου. Του χρόνου πάλι. Γιατί γελάς, ρε φίλε. Συγγνώμη, δηλαδή, άμα πάρει τις ενώσεις, να πούμε, δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Άμα έρθει ο Πρίγιοβιτς η κλίδα, κλείσει η κλίδα, να πούμε, φτιάξει, να πούμε κτλ. Βγαίνουν τα ποδάρια, γίνει center forward. Πλάκα κάνει ο Ενρίκε. Όσο ΠΑΟΚ αγοράζει Πρίγιοβιτς και κάθε Πρίγιοβιτς. Που δεν κοιτάζουν το ιατρικό ιστορικό και δεν το παρουσιάζουν καν οι αντικειμενικοί ρεπόρτερ. Τους πιάσαν κοροϊδα δηλαδή. Δεν πρωτάθλημα ποτέ. Τους πιάσαν κοροϊδα δηλαδή. Φίλε, δεν υπάρχει άνθρωπος που να ασχολείται με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να τον πιάνουν κοροϊδο. Αλλά. Απλά δεν τα προβάλλουν προς τα έξω. Εσύ τους έχεις δηλαδή για χαζούς, τους μάνατζερ και τα ιατρικά επιτελεία να αγοράζουν πέρα. Δηλαδή κάτσε πράγμα. Τώρα. Ο Ιβάν, ας πούμε, που άνθρωπος δεν ξέρει. Του δώσαν φόλα. Του δώσανε, ξέρω εγώ, κανείς για λυκόσκυλο, τι. Πες μου, ρε φίλε. Τόσα χρόνια τι μας έχετε συνηθίσει με τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, να παίρνετε Γκράβασιτς, ναι. Πρίγιοβιτς, ναι. Νέσιτ, Κνόλ. Τι άλλο θες να σου πω. Ναι, αλλά ξέρανε, ρε εσύ. Κάτι πλατυπόδιδες, κάτι τους ταμπάνιδες. Εντάξει, είχε ένα μικρό πρόβλημα, το ξέρανε όμως. Το ξέραμε στην κλίδα ότι είχε στο νόμο ένα θέμα. Λες να το ξέρανε. Το ξέρανε, αφού και εμείς το ξέραμε. Ο άλλος με το ζάχαρο που έχει έρθει. Ποιος ρε, ο τέτοιος ρε. Ποιος είχε έρθει με ζάχαρο. Βοήθα λίγο ρε. Μήπως λέει τον τέτοιο, το Μαντούρο λες. Ένας Φάμπιο δεν ήταν. Ναι, ναι, είχε πάθει, ήταν διαβητικός, είχαν τραβούσει ινσουλίνη. Αλλά για πριν μια χαρά, στο πάπτι μας είχε συνηθίσει ρε φίλε, να σπαταλά εκατομμύρια για μεταγραφές και να φτύει ο Ολυμπιακός που δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Όχι ρε φίλε, τι μας λες τώρα. Μάλιστα. Τι σας λέω, την αλήθεια σας λέω, εννοείται. Πες μου τέσσερις παίχτες που θα έστειλαν στην Αμερική όταν θα πήγαινε ο μεγάλος ιδιοκτήτης του Άρη στον απόδημο ελληνισμό. Καταρχήν πιστεύεις ότι θα έχεις περισσότερους από 100 σουπεράδες στη Νέα Υόρκη εσύ. Σουπεράδες δεν ξέρω αν είχα, θα σου πω γενικότερα και σουπεράδες ναι. και οτιδήποτε που υποστηρίζει τον Άρη, όλο το σύνολο. Δηλαδή στη Νέα Υόρκη θα έχει παραπάνω από 100 Αριανούς που έχει πάω ξύδες, ας πούμε λες. Καλά, οι Αριανοί εννοείται ρε φίλε, μας το ξαναλέω, δεν γεμίσανε ο ΆΚΑ, τι να μας πούνε τώρα. Μόνο Γερμανία δηλαδή σε τρώνε οι πάω ξύδες εσένα για τον Άρη, σε κόσμο. Η Γερμανία πιστεύω ναι, στις υπόλοιπες χώρες λίγο δύσκολο. Μάλιστα. Να σου πω τώρα τέσσερις προσωπικότητες που άμα πηγαίνανε ναι, στη Νέα Υόρκη ναι. θα γέμιζε. Λοιπόν, σημείωνε. Σημειώνω, ρε φίλε. Θα γέμιζε. Δεν σου λέγανε για να του υποστηρίξανε. Μπορεί να του γιουχάρανε κιόλα. Σου λέω ότι θα γέμιζε. Ναι! Ωραία, κράψε. Χρύσανθος πρώτος. Χρύσανθος Τσαλτίδης. Ναι. Λάμπρος δεύτερος. Λάμπρος Σκόρδας. Ναι. Μάλιστα. Γιάννης. Σίγμα. Σαουρίδης. Τρίτος, ναι, και. Και ο Γιάννης Κάπα τέταρτος. Γιάννης Κόντι. Θα γέμιζε στάδιο. Και δεν θα φεύγανε ποτέ, μόνο αυτό σου λέω. Και τι 100 άτομα μόνο στο σύνδεσμο, ε. Ναι. Τι, μα το θέμα είναι να τρικάρεις, ρε φίλε. Να φέρνεις προσωπικότητες που να γεμίσουν τα στάδια. Τι σχέση έχει το Καφτατζόγλιο με τους Παοξίδες και η Νέα Υόρκη με τους υπόλοιπους φιλάθλους. Τι σχέση έχει. Τι. Ότι το Καφτατζόγλιο το γέμιζαν οι Παοξίδες και ότι της Νέας Υόρκης το σύνδεσμο θα το γεμίσουν οπαδοί άλλων ομάδων.
καθώς είπε και ο Κανελάκης, γιατί είπε και το παιδί εδώ, ο οπαδός του ΠΑΟΚ από τη Νέα Υόρκη. Τι είπε? Έρχονται και άλλοι φίλαθλοι άλλων ομάδων, λέει, να μας βοηθήσουν. Γιατί να μην βοηθήσουνε? Ε, τι είναι αυτά? Κάτσε τώρα. Και να λέει ο Κανελάκης τα σάλια, τα ωραία. Αυτά θα πει απάδε μας άλλενε εσμά. Καμία σκάσε δεράκια. Απάδε μας άλλενε εσμά αυτά τα πράγματα. Οι άλλοι να σα τα πείτε, η διασπορά. Προφανώς. Μέτρα πόσα προφανώς λέει ο Κανελάκης στην εκπομπή. Πόσα? 30. Γιατί να μιλάει αφού μπορεί? 30 προφανώς. Εγώ κάθομαι και τα μετράω. Εσύ μετράς πολλά. Εσύ είσαι και ιδιαίτερος άνθρωπος. Και όταν βγαίνουν στο Νόβα και κάνουν, ας πούμε, την αναμετάδοση, όταν ο Κανελάκης, βάζω το ψηλό από τον Κρόνο και λέω, σημειώνε πόσα προφανώς θα πει ο Κανελάκης. 12. Και στο μετράει. Ναι. Ναι. Προφανώς ο επόπτης είδε ότι προφανώς ο παίκτης, ναι. Προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν είχε δύναμη. Να κανονίσουμε κάτι από τώρα. Κάτι, ναι, άμε, λέγε. Την παράλληλη εβδομάδα θα με πάνω. Δευτέρα κάνω εξετάσεις τα λοιπά. Ωραία. Από Δευτέρα και μετά είμαι free. Ωραία. Α, Απρίλιο δηλαδή και εγώ έχω εξετάσεις να κάνω. Άιντε. Βραδινή εκπομπή τρεις μας. Άιντε. Ουστάρω. Μέσα. Έχω και εγώ. Μέσα. Έχω. Τώρα έγινε. Έχω και κανονίζουμε ημερομηνίες και κανονίστηκε. Γεια χαρά. Έχω και εγώ προγραμματισμένη check-up. Check-up. Ναι. Τι θα κάνεις? Το πουλί μου θα δω. Το πουλί. Το πουλί σου είναι μια χαρά. Επόμενη γραμμή. Έλα φίλε, ναι. Επόμενο πουλί. Το χιλιτήριο κοίτα πώς μας κοιτάει. Έλα φίλε, καλημέρα. Πάμε στις γραμμές, ρε Γιάννη, γιατί μας αγριοκοιτάς. Είσαι και χειροδύναμος πανάδεμάς. Είσαι και λίγο μόρσας. Μόρσας είναι δυνατό. Έλα ρε φίλε, καλημέρα. Χρήστατος Τσαλτίδης, Λάμπρος Κόρδας, Γιάννης Αουρίδης και Γιάννης Κόντης στο αεροπλάνο για τον απόδημο ελληνισμό της Νέας Υόρκης από πλευράς Άριος. Τι αεροπλάνο ήταν αυτό? Τι αεροπλάνο ήταν αυτό? Έλα φίλε. Έτσι. Καλημέρα στην ποιορετική πόλη, κύριε Νομπτώνα. Ρε φίλε, με το λεμονί θα μας πάρει στο κύπελο? Το λεμονί του κύριε Σάβα. Σερτάκης λεμονής, βρε, μέχρι το χόρτο, βρε, που δεν θα είναι κουρεμένο, βρε. Εδώ πήραμε double με ζεγκούρα, δεν θα πάρουμε με σερτάκι, βρε. Θα πάρεις και double δηλαδή εσύ τώρα? Double. Πώς το λένε αυτό το double? Θα πάρεις double. Θα πάρεις κύπελο δηλαδή. Λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε, συγγνώμη, καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα, καλημέρα. Στο Γιάννη το Χιλιτζίδη. Εδώ είναι ο Γιάννης, ναι. Ξέχασε ο Ιβάν Σαββίδης να πάρει και το Διονύση, ρε Κωστάκι μου, και να τον έχει δίπλα-δίπλα 9 ώρες πτήση μαζί με τον Κυριάκο. Διονύσης, who's Διονύσης? Ψωμιάδη. Who is the fax? Who is the fax? Α, το Διονύση το Γιαννόπουλο λέει. Ναι, να καθόταν δίπλα-δίπλα με τον Κυριάκο, φαντάζεσαι, Ραπτόπουλε, και να του έλεγε ο Ιβάν γιατί δεν μιλιώσατε εσείς. Who is the fax? Καλέ, τι λέει αυτό? Είναι το fax. Για να έλεγε ο ένας, έρχεται ο Άγγελος, φεύγει ο Κυριάκος. Ναι. Δηλαδή, Άγγελο Αναστασιάδη, δεν χώραγε το τσάρτερ, να πούμε, το κοντόβαλατε. Αφού θα έπαιρνε Διονύση. Τι Διονύση και Παραδείση, ρε, τι με λες τώρα? Φίλε, Άγγελο τώρα. Γιατί να μην έπαιρνε Διονύση, Κωστάκη μου? Τι λέει αυτό, ρε? Διονύση. Γιατί να πει, ρε? Ο Διονύση καταρχήν κάνει εκπομπή στο ράδιο, έγινε από μάνατζερ. Κάνει εκπομπή ο Διονύση. Δεν εκπροσωπεί τον Παυλάρα. Συγγνώμη, δηλαδή, αν είσαι ατζέντης ποδοσφαιριστών, δεν είσαι και ατζέντης προπονητών? Αλλά να πάρουν τις κοντούς απάνω, ο κοντός, ρε φίλε, είναι δυνατόν? Δηλαδή, πες τώρα, ο Κερσάνας, ποιος θα πήγαινε πάνω στο αεροπλάνο? Ότι τους έκοψε θέση στο αεροπλάνο, για τους έβαλε στη βαλίτσα μέσα με τις αποσκευές. Εσύ τα... Πες μου για να ξέρω, δηλαδή. Δεν μου λες, αν ήταν, κοίταξε, αν ήταν ο Μεγαλόκαρδος, ποιος θα έπαιρνε, ξέρεις? Ο Μεγαλόκαρδος. Ποιος θα έπαιρνε? Μισό λεπτό λίγο. Ο Γιάννης θέλει να πάει σε διάλειμμα, μην κλείσεις. Μην κλείσεις. Δεν κλείνω, περιμένω, παιδιά, περιμένω. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρούχα για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρισκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρούχας, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Να κοίτα το πουλάκι. Αχ, τι γλυκό πουλάκι. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι.
χαρά που θα κάνουν οι παοξίδες της Διασποράς με το Σαλπιγγίδι. Να κοίτα το Σαλπιγγίδι. Το Σαλπιγγίδι. Το Σαλπιγγιδιτσιού. Αυτά τα μούτρα, τα αντιπαθητικά, ε. Ναι. Yeah. Έλα, εσύ με τον Κρυσάλα, ποιο θα έπαιρνε τώρα, πες. Για μπε. Ορίστε. Λοιπόν. Ποιο θα έπαιρνε εσύ, ρε. Για μπε. Να σε πω. Πρώτα το πορτοφόλι σου να πάρει. Συνέχισε. Το πορτοφόλι πάντα δεν το ξέρω. Ο Κωστάκη μου ξέρει τι έπαθε. Τι έλεγε. Που έκανα τον Μπρούκλι, πήγα σε ένα μαγαζί να φάω με την κοπέλα μου. Ναι. Και κερνούσα από εδώ, έλεγα παιδιά, ο οδηγός του Κρυσάβα, κερνάει ο οδηγός του Κρυσάβα και ήρθε ο λογαριασμός μετά, Κωστάκι μου, δύο κατοστάρικα και κάνω μία έτσι, κάνω μία αλλιώς, δεν είχα το πορτοφόλι μαζί. Έγινε ρεζίλη. Ναι. Έβγαλε 50 ευρώ η κοπέλα μου, λέω σε παρακαλώ, κάτσε τώρα. Μπορεί να γινόταν κανένα έρανος, δηλαδή. Ήρθε ευτυχώς, ήρθαν τα παιδιά από το μαγαζί μου, λένε κύριε Βαγγέλη, ο οδηγέ του Κρυσάβα δεν πειράζει, όλα πληρωμένα από το μαγαζί, κούτρα. Αφού είσαι φίρμα, γι' αυτό. Κουτρατάρ, εκεί στη Θεσσαλονίκη δεν έχετε τέτοια πράγματα εσείς κύριε Καταβούλε. Κάτω πάνω έχουμε. Έχετε. Ένα, ορίστε, ένα. Ομοιοπαθής. Λοιπόν, πες για τον Κρυσάβα τώρα. Τι θα έπαιρνε, ναι. Ωραία. Το μεγάλο σεντρεπάκ, τον Κανέλο. Μέσα. Ποιον Κανέλο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Κανέλος. Κάτσε ρε φίλε, το Ζαβεζελίνοβιτς, τον έβαζε μέσα. Ποιον Κανέλο. Το Κανέλο, αυτός που είχε το πρόβλημα στο αγκώνι στα χέρια. Ποιον λες, τι Κανέλο. Ένας ψηλό παιδί, ο Κανέλος, από τη δεύτερη ομάδα. Δεύτερη ομάδα, ναι. Ναι, έπαιξε στην πρώτη μαζί με το Σερτάκι ρε Κωστάκη μου, κάτσε γιατί με το λέω κάνεις τώρα αυτό. Πάρε γρήγορα τους άλλους τρεις. Θα πάρω τους άλλους τρεις, το ψεύτη θα έπαιρνα έναν. Το ψεύτη. Ποιοι είναι αυτοί. Το Τόνια. Γκόνια. Όχι το Γκόνια, το Τάκι αυτό είναι επικίνδυνο. Το Τόγια που έπαιζε στην Κόρυθο, ναι. Όχι, το Τόγια θα έπαιρνα, Κωστάκι μου. Θα έπαιρνα μετά και το Μιλωνά, τον τερματοφύλακα που του βάλε 3 γκολ Ανανιάδης. Καλά, ρε, θα έπαιρνε μαζί το Ράμπο, τον Τάσο, τον Μητρόπουλο. Δεν θα έπαιρνε το Μητρόπουλο, ρε. Όχι, αυτό πήγε Αμερική, να μην ξαναπάει άλλη φορά. Πήγε την είδε, εντάξει, δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Δεν θυμάσαι, Κωστάκι μου, πήγε τότε το 94. Πήγε ο Τασάρας. Πήγε στον Παναθηναϊκό. Ήταν με την Εθνική Ελλάδο στα 38 του 39. Τότε που τους έκανε η Νέα Δημοκρατία περίοδια μου συνθεία. Ναι, ναι, ναι. 4-4-2 ρε Κώστα μου. 4-4-2 να τσουβάλει γκολ. Ναι, ναι. Όχι σε ρόμβο όμως. Αυτοί το παίξανε 4-4-2 στην ευθεία. Αντί να πιάσει την μπάλα του Ματζίνης να πιάνει το πόδι του Βούλγαρου. Και μου ξέρεις τι άκουσα σήμερα από τον κύριο Σάβα. Τι. Ότι το μάτς λέει την Κυριακή λέει αυτή να πει στο φίλο σου λέει ότι η ομάδα της Καρδιάς σου λέει περνάει περίπατο από τα Τρίκαλα. Ναι. Με γαρδούμπες, με κοκορέτσια. Εγώ αύριο θα περάσω από το ιατρείο του Γιακουμίδη. Εκεί δίπλα ο Περικλής Αμανατίδης έχει ένα συγγενικό του πρόσωπο ιατρείο. Θα μάθω νέα και θα ξέρω. Ο κουμπάρος του φίλου σου του Κωστάκη του Ριαβόγλου θες να πεις. Ναι, 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 ναι. Εκεί στην Ασκληπιού θα γίνει δουλειά. Στην Ασκληπιού. Θα μάθω εγώ από τον Γιακουμίδη. Ο Γιακουμίδη θα μείνει. Περίμενε τώρα. Δεν πιστεύω να βγει πάλι καμιά φωτογραφία με κανένα Κυριακό. Όχι. Όχι. Παγορεύεται. Κάπου εφιάθεις με μια φωτογραφία. Έχει και μαλλιά. Λοιπόν, ξανά πες τους τέσσερις και κλείνουμε. Ψεύτης. Ψεύτης. Κανέλος. Κανέλος. Τόγιας. 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 Και. Ο Μιλώνας ο τερματοφύλακας. Έφυγες. Καληνύχτα. Επόμενη γραμμή. Στο μακρινό Μπιλμπάο. Καλημέρα. Τουρούρου. Έτσι, ναι. Τουρούρου. Ποιος είναι ο επόμενος? Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Ο κύριος Κώστας ο Λατρευτός. Έτσι. Ορίστε. Τι κάνει. Πώς πάει, έπεσε και κάτω σήμερα. Έσπασε το. Χτύπησε το γοφό του. Μου τα είπε ο Κώστας εδώ πέρα. Σας είδε. Ναι. Περάσατε ωραία. Έβαλα πάγο όπως μου είπες. Εντάξει. Και βολταρέν, αληθή. Αυτό είναι. Αριστερό κολομέρι έβγες. Εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει, ευτυχώς σε βγάλαμε. Πρόσεχε, στα 70 από πέσιμο δεν πεθαίνεις. Στα 80 πεθαίνεις όπως από πέσιμο. Δεν παθαίνει τίποτα, κύριε Κώστας. Κοτσανάτος είναι. Κοτσανάταρος είναι, αλλά πήρες κάποια κιλά και δεν μ' άρεσε αυτό. Να, τι να κάνω. Τρως καλά κάτω στην Κατερίνη. Σύνταξη καλή είναι. Καλά κάνω, κύριε Κώστας. Τρως καλά. Εντάξει. Για το βράδυ πεινά πολύ μόνο. Και εμείς. Το βράδυ πεινά, Τι ήθελα να πω. Είσαι λίξορος. Εγώ. Μια και αναφερθήκατε στις περιοδίες που έκανε η Εθνική το 1994, ναι, ναι, ναι. Θα σας πω ότι η Εθνική Ιταλίας έκανε τριπλάσιες περιοδίες από την Εθνική Ελλάδος, ναι. Αλλά έπαιξε τελικού παγκοσμίου κυπέλου, να θυμίσω, ναι. που το έχασε από το πέναλτι που έχασε ο Ρομπέρτο Μπάτζιο. Το στείλε 10 μέτρα out, σαν το καράμπελα να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Κάθισα ακόμα μια ώρα και παραπάνω με τον Σταύρο του Διαμαντόπουλο. Καλά τον είδα. Καλά κράτηκε το Διαμαντόπουλο. Ναι, ναι. Μετά που φύγατε. Εγώ νομίζω το 48 ήταν, το 47 μήνες. 47 είναι.
47. Ναι. Ποιο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού goalkeeper είναι το 47 συνομήλικο με τον Διαμαντόπουλο? Ο Βασίλης δεν είναι το 47. Ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου είναι το 47. Δεν είναι το 47. Το 47 είναι ο Βασίλης Κωνσταντίνου. Εγώ λέω ότι είναι το 48. Όχι, το 47 είναι. Το 48 είναι ο Μπάγεβιτς. Το 48 είναι ο Μπάλα, ο Πάλας. Ξέρω ότι είναι ο Μπάγεβιτς. Το 47 είναι ο Κώστας Αρθόλου. Λοιπόν, μιλούσαμε. Ναι, ναι. Και μου έλεγε. Ποιος? Ο Σταύρος. Ο Σταύρος, ναι. Είδες που είπε στον πατέρα του Μιστακίδη να μάθει να κάνει το ενασμένα. Το 47 ο Κωνσταντίνου, λοιπόν. Το 47 ο Κωνσταντίνου. Το ενασμένα να βελτιώσει. Ναι. 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 Να το βελτιώσει πολύ. Είναι καλά που έρχεται από πίσω στο μεγάλο χώρο, στον κλειστό χώρο, αυτό που έχω πει εγώ. Συμφωνεί ο Διαμαντόπουλος. Δηλαδή το είδε από την πλευρά του προπονητικό το μάτι. Ναι. Φυσικά. Το προπονητικό το μάτι. Έτσι. Αλλά μου είπε ότι το νούμερο 10 λείπει έντονα από τον ΠΑΟΚ. Α, μπράβο. Έπρεπε να είναι ο Κουλιανός, αλλά ο Κουλιανός ήταν στην άλλη παρέα εκεί. Και θέλει. Ναι. Θέλει έναν παίκτη τύπου η Μπαγκάτσα. Μπράβο το Διαμαντόπουλο. Σωστό. Ουάρντα δεν κάνει, Πέλκα δεν κάνει. Μπίζεσβαρ δεν κάνει. Σωστός ο Διαμαντόπουλος, το είδε το έργο. Έτσι. Έτσι. Έναν παίχτη σαν τον Ιμπαγκάτσα. Έτσι ακριβώς. Ναι. Διότι αυτή είναι ντεμή δεκάρια που ανέφερες που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ. Ντεμή. 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 Ναι. Ναι. Κάνουν τη μισή δουλειά. Ναι. Δεν κάνουν ολοκληρωμένη δουλειά. Ναι, φίλε. Που χρειάζεται να κάνει ένα δεκάρι. Ναι, δεν κάνουν, δεν κάνουν. Δεν τριπλάρουν, δεν σουτάρουν, δεν μπουκάρουν, δεν έχουν το ενασμέναν. Ναι. Όντως, έχουν θέμα. Ναι. Και ο Ουάρντα, εγώ τον Κουλιανό το λέω, δεν βγαίνει. Μου λέει, θα δεις. Λέω, δεν βγαίνει. Όχι, μου λέει, θα δεις. Λέω, εντάξει. Βιάζεσαι, μα το Παντολικό δεν το βάζαν δεκάρι. Βιάζεσαι, μου λέει. Λέω, καλά, θα το δούμε. Τώρα σε καλά μήνα. Το Παντολικό δεν το βάζαν δεκάρι. Α, στην άκρη έπεσε, ναι. Βέβαια, στην άκρη. Όπως και, και το Μάνταλο που το βάζουν στην άκρη, για μένα λάθος είναι. Ο Μάνταλος δεν παίζει στην άκρη. Ο Μάνταλος μπασταρδεμένη θέση παίζει. Κάνει πλάτη λίγο Μαϊστάρεβιτς, πώς το λένε. Μαϊστάρεβιτς. Και παίζει σε ένα χώρο καμιά 10 μέτρα, 10 μέτρα δεξιά από τη γραμμή. Δεκάρι φορ δεύτερο. Ανεβάζει πολύ τον Τίντακ ψηλά για να μπαίνει διαγώνια ο Μάνταλος. Βάζει το Σιμόες να ντουμπλάρει εκεί και τον Αϊστάρεβιτς στην αριστερή πλευρά. Γενικά την αριστερή πλευρά τη δουλεύουν καλύτερα. Με πιο τακτική, με πιο αυτή η ΑΕΚ. Αν το σκοστεί, κάνει προσπάθειες ο Τίγρης να φέρει Σκόκο. Πόσο χρόνο είναι ο Σκόκο? Πρέπει να είναι τώρα 29-30. Τι 30 είναι ο Σκόκο? Λοιπόν, μια χαρά μα είναι 30. Τι 30. Και κάνει προσπάθειες, λέω. Αλλά εγώ δεν ξέρω, Κωστή, πιστεύω σε έναν παίχτη, ναι, στην ΑΕΚ πολύ. Ναι. Δεν ξέρω αν θα με διαψεύσει. Ποιον? Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο παίχτης το ένας με έναν το έχει με κλειστά μάτια. Πατήτο ή Βάργα? Τον Πατήτο. Πατήτο ρε φίλε, μπράβο. Πατήτο ρε φίλε, συμφωνώ απόλυτα. Τον Πατήτο. Συμφωνώ απόλυτα ρε φίλε. Αυτός άμα βρεθεί σε μέρα μπορεί να διαλύσει οποιονδήποτε αμυντικό που θα έχει απέναντι. Ναι, απαριστερά ειδικά, Απαριστερά, ναι, απαριστερά. Ξέρεις όμως, τρώει έναν εξτρέμ, όπως το λένε ο προπονητής της ΑΕΚ, τρώει έναν εξτρέμ για να ενισχύσει τον άξονα του. Σου λέει, δεν θέλω να κάνω 10 τελικές, θέλω να κάνω 6, αλλά αντί να φάω 5 τελικές, θέλω να φάω 2. Κατάλαβες που το πάει ο μάγκας? Ναι, και τρώει. Δεν θέλω οι τελικές μου να είναι 12-7, 12-8, 12-10. Γιατί... Θέλω να είναι 7-2. Μια χαρά. Γιατί, κανονικά. Μπράβο. Κανονικά θα πρέπει να βάλει δύο αμυντικά χαφ. Τον Αϊντάρεβιτς ή τον θέλει δηλαδή. Τον Αϊντάρεβιτς τον θέλει για να κλέβει την μπάλα πιο ψηλά και να τη φέρνει στο Μάνταλο πιο κοντά στην περιοχή. Γιατί πιστεύει στο Μάνταλο στο ένα σμέναν, στο σουτ, στη διείσδυση. Τον πιστεύει πολύ ότι θα χωθεί σαν δεύτερο center four να κλέβει ψηλά την μπάλα. Αυτό είναι το σκεπτικό του, άμα το ρωτήσει. Εάν περάσει τον Πατήτο, ο Μάνταλος μόνο στον άξονα θα μπορεί να παίζει. Στη θέση του Αϊντάρεβιτς, λέω εγώ. Ποιος? Ο Μάνταλος. Ναι, αλλά
Επειδή που, έχει... θα παίζει μπροστά με Πατίτο, Αραούχο και Βάργκας. Και δεν κάνει το Μάνταλο. Και στο κέντρο, Σιμόες... Γιώγανσον, Μάνταλος. Σιμόες, Γιώγανσον, Μάνταλος. Είναι το 4-2-3-1 αυτό. Το άλλο είναι σωστό 4-3-3, είναι άλλο σχέδιο. Αυτό εδώ, το 4-3-3. Να σου πω όμως ότι ο προπονητής της ΑΕΚ για να παίζει αυτό το σχέδιο πάει να πει ότι το υλικό της ΑΕΚ το σέβεται, αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν το νιώθει ότι είναι τόσο παιχταράδικο. Δεν το νιώθει και ανασταλτικά ίσως ότι αν χαθεί η μπάλα θα γίνει δουλειά όπως πρέπει. Και γι' αυτό θέλει να τα πηγαίνει τα μάτς στο 1-0. Και άμα γυρίσουν ο Σικρίσκι με το Βράνιας, ενισχύεται περισσότερο. Ο Βράνιας είναι παιχταράς για στόπερ. Παιχταράς. Έναν άλλον παίκτη που πιστεύω ο ταλαντούχο, όπως πιστεύω τον Μπάρκα σαν τερματοφύλακα ότι έχει μέλλον, είναι ο Γαλανόπουλος Κωστή. Δεν τον υπολογίζω πολύ. Πρόσεξε τον. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ για το θρίλερ. Σε ευχαριστώ για τα θρίλερ. Σε ευχαριστώ για τα βιβλία. Καλημέρα. Μια ερώτηση πριν κλείσεις. Εάν πήγαινε ο Μελισανίδης στην Αμερική. Πάει μου φαίνεται. Ναι. Ναι. Και έπαιρνε τέσσερις παίκτες από την ΑΕΚ παλέμαχους. Ποιους θα έπαιρνες εσύ άμα ήσουν ο Μελισανίδης. Ποιους θα έπαιρνες. Εγώ θα έπαιρνα έναν του Μίμη του Παπαϊωάννου, αλλά είναι άρρωστος. Έχει άνοια. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το Θωμά το Μαύρο. Θωμά το Μαύρο οικονομικά είναι άθλιος. Σωστό, ναι. Μαύρος. Εγώ λέω ποιους θα... Ναι, Μαύρο. Ποιους θα ήθελα να πάρει. Μαύρο. Έναν είναι το Θωμά το Μαύρο. Δεύτερο, ας είναι μεγάλος. Για τελευταία χαρά στη ζωή του, τον Κώστα τον Ιστορίδη. Δύο. Τρία, το Χρήστο τον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου, ναι. Και τρία. Τέτοια. Και να βάλουμε και έναν από την άμυνα. Ποιος είναι από το την άμυνα. Τον Μανολάδο τον έπαιρνε. Τον Πέτρο τον Ραβούση. Τον Ραβούση, όχι τον Μανολάδο. Όχι μόνο ο Μανολάς τώρα. Ο Μανολάς κάθε χρόνο πήγαινε να κάνει τον ψαρά στην άξο και δεν έκανε ποτέ προετοιμασία, βρε. Μάλιστα. Κατανοητό. Γεια σας. Γεια σας. Μάλιστα. Ωραίος. Το κομπιούτερ πάει καλά. Το κομπιούτερ. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, Ραπτόπουλε. Τι έγινε. Τζοβάνι, απολάωσα. Τι έγινε, Τζοβάνι. Χασκογελάμε. Αργούμε τη γραμμή. Συγγνώμη, έχουμε τηλέφωνο αύριο, δεν ακουγόμαστε. Πέντε ακουγόνται εκεί μέσα. Πέντε άτομα μέσα, καφενές τεκέ. Δεν είχα ράδιο, κάτι είχαν εκτεί ακόμα. Δεν ακουγόμουν. Τώρα είσαι καμπάνα όμως. Τώρα είμαι καμπάνα, Λέει, ναι. Τι γίνεται, φίλε. Όλα με λιγάλα, μια χαρά. Ναι. Το μεσημέρι κάτι άκουσα, είπε για τα αυροκάλια στην Άουσα, ρε παιδί μου. Ναι, για τα αυροκάλια στην Άουσα, ναι. Γιατί, τι το είπε. Γιατί, πειράχτηκε. Τα βουκάλια είναι κανονικά. Κατά τον Καλατζίδη δεν είναι κανονικά. Καλατζίδης ποιος είναι. Προπονητής, ποδοσφαίρου. Ναι. Εσύ ποιο υποστηρίζεις τον Καλατζίδη. Εγώ είμαι με την Καλαμαριά, ναι. Α. Εντάξει. Εγώ επειδή έπαιζα μπάλα και έχω παίξει στο γήπεδο της Νάουσας, είδα κανονικά τα δοκάρια. Πάει τελείως. Τι μπορεί να έχουν τα δοκάρια. Τι μπορεί πρέπει να έχουν τα δοκάρια. Ε. Τα δοκάρια τι μπόι πρέπει να έχουν. Αυτό το κανονικό, τι μπόι. Πόσο είναι το μπόι. Τώρα που να θυμάμαι. Καλά έπαιξε μπάλα και δεν ξέρει τα δοκάρια πόσο μπόι έχουν. Yeah. Τι πλάτο έχουν η εστία. 7.30. 7.32. Το μπόι. 1.92. 1.92. Τον κακό στο πλάνο. Γι' αυτό είναι 1.92 τα δοκάρια στην Άουσα. Και ήρθε ο Καλατζίδης και τα βρήκε κοντά. Είναι, ναι. Κοντά είναι. Βέβαια. Κοντά είναι. Άρα έχει δίκιο ο Καλατζίδης, αφού λες εσύ ότι είναι 1.92 στην Άουσα. Δεν είναι. Ναι. Ακούς. Πολύ καθαρά. Πότε ήρθε στην Άουσα. Ήρθε μια φορά στο Αρκουδοχώρι. Δεν θα ξαναπά στο Χάραμα. Στο Χάλαμα. Στο Χάραμα, αυτό είναι. Στην Ταβέρνα που είσαι. Άκου φίλε, εγώ στην παρέα είμαι αναπνευματικός. Με βάζουν μέσα στα μάξι και με πάνε.
Δεν έχω να. Στο χάραμα με πάνε. Στο λιόγερμα με πάνε. Όπου έχει καλά πάει. Όπου πάει παρέα. Δεν έχω εδώ δυσκολία. Έπρεπε να μπει στην Άσα. Ναι. Θα αφήσω στο πιτήριο εκεί στο μαγαζί που έχω εδώ. Στη Ζαφυράκη. Ναι. Θα ρωτήσει ποιο είναι το πιτήριο του Τζοβάνι. Και θα πάμε στον Μπούξι. Τον Μπούξι. Για ταβέρνα φοβερή. Τι είναι αυτό. Ε. Τι έχει ψάρι. Ταβέρνα, ταβέρνα. Α, ταβέρνα. Ναι. Και θα πιούμε γράπα. Α, σίγουρα. Μια χαρά θα πιεις. Οπωσδήποτε. Είπε θα συμπλύνει και το κόρτο μπατζάμπα. Τι ομάδα είσαι. Ε. Τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός είπαμε. Δεν ντρέπεσαι που το λες. Γιατί. Ε. Με λεμονή πας να πάρεις κύπελο. Με λεμονή. Και γράφουν τα σαλιοσάιτ. Ο λαός του Ολυμπιακού υποδέχθηκε το σερτάκι και δεν έχει κανένα πρόβλημα κτλ. Τι σάλια και αειδίες είναι αυτά. Ρε. Υπάρχει κανένας Ολυμπιακός που να θέλει τον λεμονή σαν προπονητή, ρε. Ως το Μάιο. Α, τον θέλεις. Γιατί να μην το θες. Ως το Μάιο. Ως το Μάιο. Ναι. Καλά, ρε. Έχει ένα Αστόπουλο και πήρε τον λεμονή, τον ξέδαψε σαν τα μαμούθρα που. Αλέφα τον πάρε. Να σε πω λίγο κάτι. Να εγώ τον Αλέφαντο ήθελα. Τι θες να με πεις. Εγώ ήθελα τον Αλέφαντο. Ορίστε. Τον ήθελες. Ναι, κλαίω. Γιατί κατέχει πολύ μπάλα ο Αλέφαντος. Ναι, αλλά και 78 χρονών. Ναι, αλλά δεν μοιάζει, ρε. Γιατί και τι για έγινε. Μήνες. Και τι έγινε. Δεν ξέρω, λέσω ξέρω τι να σου πω. Λόγω ηλικίας δεν πέφτει. Δεν αντέχει, δεν απεθάνει δύο μήνες. Λέω μήπως λόγω ηλικίας δεν τον. Τον Αναστόπουλο που είναι 59 γιατί δεν τον πήρε. Τον Αναστόπουλο να τον πάρει μετά από δύο χρόνια. Ποια θα πάρει μετά δύο χρόνια. Μετά δύο χρόνια δεν θα είναι ο Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Δεν κατάλαβες ότι, κουνάει μαντίγι. Μα τι του κουνάει, αλλά τον άνθρωπο έχει δει που είναι όλη μέρα στο γήπεδο. Ποιο είναι όλη μέρα στο γήπεδο. Ο παππού. Ποιο παππού. Ένα εδώ πέρα στον Ολυμπιακό. Ποιο. Σαντιγό, Σοκράτη Κόκαλη. Α, μάλιστα. Στο γήπεδο είναι ο Σοκράτη. Εγώ ξέρω ότι δεν μιλιώνται ο κύριο Σοκράτη Κόκαλη και ο κύριο Μαρινάκη. Δεν μιλιώνται. Λέει ο ένας για τον άλλον όχι ωραία πράγματα. Το ξέρω και εγώ το ξέρω. Άμα το ξέρεις τότε τι. Θα πάει στα 78. Ο Κόκαλης στα 78 θα πάει στον Ολυμπιακό σε αυτή τη βιολογική κατάσταση που είναι με τον Αλέφο το 78 χρονών προπονητή. Εντάξει. Τι να σου πω ρε. Πάρτε και το Θανάση Μπέμπι βοηθό 90 χρονών. Βάλτε να πούμε και ο Δαρύβας πέθανε φουκαράς. Βάλτε και ξέρω εγώ ποιος είναι εκεί πέρα. 180 χρόνων, βάλτε και το Θεοδωρίδη Γενικό Αρχηγό 83 χρόνων. Ας πάρει και ο Κυρνίκος ένα πρωτάθλημα. Τι έγινε, τόσο καημό έχει πια. Να σε πω ρε. Έτοιμο πρωτάθλημα. Μ' αρέσει που ό,τι σας κάνει ο Μαρινάκης λέτε γιες. Όχι, εγώ δεν λέω γιες. Όλο γιες. Στο λεμονί, το ανέκδοτο. Δεν λέω. Να σε πω λίγο κάτι. Μάλιστα. Θα βάλει πρόεδρο το, ο Σοκράτης, έχει ένα γιο το Σοκράτη τον Τζούγιο. Το ξέρεις. Όχι, ξέρω τον άλλον το γιο που είναι. Όχι τον Πέτρο, τον Σοκράτη, έχει ένα γιο Σοκράτη. Ναι. Τον έχει βγάλει το ίδιο όνομα. Ναι. Αυτός θα γίνει πρόεδρος του Ολυμπιακού, να ξέρεις. Λες. Ναι. Έχει δηλαδή το ηγετικό του πατέρα του, γιατί ο άλλος δεν το έχει. Ο άλλος είναι τρίπης, άκουνα. Μάλιστα. Συμφωνείς αυτό. Δεν ξέρω, την οικογένεια δεν έχω καμία σχέση. Δεν, πού να ξέρω. Αυτό, ο άλλος είναι σαν τον Σαντιγό, σαν τον Πόκαλη, τον μπαμπά. Μάλιστα. Ε. Καλώς ρε φίλε. Λοιπόν, και το σέα το πλήμε δωρεάν, ξέρεις. Σιγά ρε, θα κάνουμε 30 ευρώ πανέλα, 40. 10 ευρώ έχει στους Πακιστανούς που εγώ με κάνουν σε 3 λεπτά με το πλέον. Ρε. 5. 5. 3, ρε. Κοίτα, μα γίνει καμία απεργία τώρα, γίνει κανένα τη SM, καμία απεργία, κανένα αυτό. καμιά ιστορία μπορεί να έρθουμε στην Άουσα. Γιατί άσχημα. Ναι, εγώ στην Κουτούμπα δεν θέλω. Και για γράπα θα πάρω. Γράπα τώρα στην Άουσα. Γράπα, μια χαρά. Έχει γράπα. Έχει γράπα, πώς δεν είναι. Έχει γράπα η Άουσα. Έχω γράπα, άκουνε, αυτό που λέει. Άσε ρε. Έχω, ο γαμπρός μου έχει καζάνι, έχει γράπα, άκουνε. Να ξέρει. Στο καζάνι μέσα πέφτεις εσύ, ε. Μια χαρά πέφτει. Μια χαρά. Επόμενο κύριο. Ανοιχτές οι γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Ορίστε. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Ακούω την εκπομπή από την αρχή και σαν να βρίσκομαι στην Αθήνα. Όσοι πήραν ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός δεν πήρε. Ένας πήρε Αριανός και αυτός από την Αθήνα. Αν είναι δυνατόν, κατάντια ρε γάμο και βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Κανένας Παοξής δεν πήρε. Γιατί αυτό. Γιατί να πάρει Παοξής. Περιμένει το κύπελο. Ναι, περιμένει. Ήταν, λέω, μήπως θα είναι σημερινή μέρα έστω πρώτη που δεν θα πει τίποτα κακό για το πάω και όμως βρήκες και είπες πάλι
Ότι δηλαδή... δώσαν τον τέτοιο να τον πρίγιο Βιτσακάτη, κουβάλισε ο Ιβάν αντιπαθητικούς παοξίδες στη Νέα Υόρκη. Μα 20 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια είναι στη Νέα Υόρκη. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Τέσσερις παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Ποιους τα έπαιρνες εσύ? Εγώ? Ναι. Να σου πω. Άγγελος Αναστασιάδης. Άγγελος Αναστασιάδης. Ιστορικά μιλάμε τώρα. Έτσι, που, ναι, παιδί μου είσαι εσύ ο Ιβάν. Και λες, ναι, θα πάρω τέσσερις μαζί μου. Ναι. Θα έπαιρνες ποτέ τον Σαλμπικίδη? Όχι. Γιατί όχι? Εγώ προσωπικά όχι. Ναι, γιατί όχι? Τώρα αυτό που έκανε το 2005-2006, αυτό δεν μπορώ να... Δεν το γουστάρεις. Ναι. Το Τουρσουνίδη θα τον έπαιρνες? Ναι, γιατί όχι. Τι θα τον κάνεις? Γιατί να μην τον πάρω? Να μιλήσει τι, στο κοινό? Ναι, γιατί να μην τον πάρω? Τον κάνεις? Τον άλλο, τον Αλεξανδρίδη, τι θα τον κάνεις? Ναι, γιατί δεν... Τον Πέλιο, τι θα τον κάνεις? Πρόεδρος με τεράνο. Αν θέλεις, θα σου πω τους τέσσερις που θα έπαιρνε. Άγγελος Αναστασιάδης. Γιώργος Κούδας. Γιώργος. Ναι. Άνθρωπος που σκόρερε και στους δύο τελικούς, στους τελευταίους δύο τίτλους που έχει ο ΠΑΟΚ, τον Γιώργο τον Γιουγούχο Γεωργιάδη. Γιώργος. Σκόρερε και στους δύο τελικούς. Είναι ιστορικό, πώς το λένε. Γιώργος Γεωργιάδη. Ωραία. Ναι. Και θα έπαιρνα τέταρτο, ποιο να σου πω. Αχ, Άγγελος Κούδας Γεωργιάδης και με τον Κουερίνο. Θα έπαιρνες τον Κουερίνο. Ναι. Δηλαδή, θα έπαιρνες τρεις από την παλιά φρουρά, ναι, και έναν από την κοντινή φρουρά. Ναι, γιατί ο Γιώργος Γεωργιάδης τον γουστάρει. Για να δω λιγάκι, για να δω. Αυτούς που ανέφερες, ναι, όλοι έχουν πάρει τίτλο με τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο. Ιστορική δηλαδή προσωπικότητα. Δηλαδή, ο Τουρσουνίδης δεν έχει πάρει. Ο Σαλμπικίδης δεν έχει πάρει. Όχι. Δύο στους τέσσερις δηλαδή, ο Αλεξανδρίδης πήρε το 85. Πήρε πρωτάθλημα. Ναι. Πήρε το 85. Δύο στους τέσσερις δεν έχουν πάρει. Ναι. Εντάξει τώρα, το Γιώργο το Κούδα να μην το πάρει δεν γίνεται. Αυτός είναι ο θρύλος του ΠΑΟΚ. Είναι... Όταν λες ΠΑΟΚ, πρώτος που σου έρχεται στο μυαλό είναι ο Γιώργος ο Κούδας. Πώς να το κάνουμε. Ναι. Άρα συμφωνείς ότι η επιλογή των βετεράνων δεν ήταν και η καλύτερη? Ναι, αλλά αυτό ξέρεις ότι δεν συμφωνώ, Κωστή. Παρακαλώ. Όταν λες 20 εκατομμύρια η Νέα Υόρκη και 100 άτομα μόνο. Λες και από τους 20 εκατομμύρια όλοι οι Έλληνες είναι εκεί πέρα. Ρε. Κάτσε. Πώς το θέτεις? Πώς είναι, άμα, να είναι 100.000 Έλληνες, 150, πόσο παραπάνω? Πόσες χιλιάδες Έλληνες είναι? Στη Νιου Τζέρσι είναι περισσότεροι Έλληνες, όχι στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη πόσες χιλιάδες Έλληνες? Άντε ας είναι 150.000, παραπάνω δεν θα είναι. Σε 150.000 παοξίδες, ναι, Έλληνες. Πώς είναι παοξίδες? Δεν θα είναι 20.000 παοξίδες από αυτούς. 20.000 παοξίδες. Ναι. Και τι στο σύνδεσμο, μόνο 80 άτομα, 90. Εντάξει τώρα, δεν μπορούν. Και εγώ, ας πούμε, ποτέ δεν έχω γραφτεί στο σύνδεσμο. Ποτέ. Κάτσε ρε τώρα. Εγώ τώρα, αν ήμουν στη Νέα Υόρκη, ναι, και ήμουν παοξής και ήταν ένα σύνδεσμος και είχα, ναι, πέντε φίλους να μιλήσω, να πω για την πατρίδα, για τον ΠΑΟΚ, να δούμε τον ΠΑΟΚ εκεί και τα λοιπά. Δεν θα πήγαινα να γραφτώ στο σύνδεσμο. Μπορεί, αλλά ξέρεις τι, από πού αυτό που είναι μόνο 100 τα άτομα στο σύνδεσμο? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι γεγονός αυτό? Θα σου πω γιατί. Γιατί ο ΠΑΟΞής στο εξωτερικό έχει θριαμβεύσει στη Γερμανία. Ναι. Όπου αυτό... Γερμανία και ΠΑΟΚ. Ναι, στην Αμερική, στην Αμερική. Δεν βλέπω να έχει, ας πούμε, δυναμική τόσο μεγάλη, ας πούμε. Όχι, αυτό είναι δηλαδή αλήθεια που είναι μόνο 100 άτομα στο σύνδεσμο, είναι παραπάνω. 100 άτομα είναι. Δεν το ήξερα. Ε, πολλοί είναι 100 άτομα. Λίγοι είναι για μένα. Αυτό λέω. Αλλά έτσι όπως το θέτεις εσύ, 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια, ναι, εντάξει, μεγάλο. Νέα Υόρκη είναι 20 εκατομμύρια. Αλλά είναι. Και τι ράσα δεν βρίσκεις εκεί μέσα, οτιδήποτε. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες. Στο Νιου Τζέρσι έχει παραπάνω. Πιο πολύ. Ναι, είναι πιο κάτω από τη Νέα Υόρκη. 150 χιλιόμετρα περίπου είναι. Μπορεί και, ναι, πιο κοντά. Ναι. Όταν η εθνική μας έπαιζε στο Νιου Τζέρσι, όλο το Νιου Τζέρσι γεμάτο από Έλληνες ήταν και ρεζιλεύτηκε η εθνική τώρα. Κάτσε τώρα, έχουμε μεγάλο κύμα προσφύγων. Ναι. Και το δυσάρεστο για μας είναι ότι τα προσφυγόπουλα που φεύγουν τώρα μπορεί να μην φεύγουν με κλάματα, με καζατζίδι και με πιάτο στο τραπέζι κτλ. Και επειδή έχουν μικρήνικη αποστάση τώρα, δηλαδή φεύγει το παιδί σου, πάει σε μια άλλη χώρα, πατάς ένα κουμπί, το βλέπεις σε μια οθόνη, μιλάτε. Να, ακριβώς, ναι. Είναι, και τώρα είναι έτσι, είναι πιο απαλός ο πόνος και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι έχουν φύγει τα τελευταία 10 χρόνια όλα τα παραγωγικά στοιχεία τα ελληνικά. Όλοι οι καλοί επιστήμονες, όλοι οι νέοι καλλιτέχνες, όλοι αυτοί οι οποίοι εδώ δεν έχουν ψωμί να φάνε γιατί έχουν δυνατότητες και δεν έχουν
έχουν μάλλον ικανότητες και δεν έχουν δυνατότητες και έχουν φύγει εκεί πέρα. Και λέω εγώ τώρα, στη Νέα Υόρκη που έχουν φύγει τόσοι παοξίδες, μόνο 100 είμαστε. Δεν νομίζω. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο, εντάξει, αλλά ένα σύνδεσμο δεν μπορεί να είναι, δεν μπορεί, εντάξει, μπορεί να είναι 100, αλλά δεν πάει όλοι σε σύνδεσμο. Αυτό σου λέω, τόσο χρόνια που αξίζεται, ποτέ δεν γράφτηκα σε σύνδεσμο, καταλάβες. Εσύ δεν γράφτηκες ποτέ? Όχι, ποτέ. Έχω πάει, δεν έχω αφήσει. Και... μου κάνει εντύπωση, πριν σε αφήσω, ναι, το γεγονός ότι μου είπες για Άγγελο, μου είπες για Γιώργο Κούδα, μου είπες για Γιώργο Γεωργιάδη, μου είπες, ναι, για Κουερίνο και δεν μου είπες για Γκαρσία. Γκαρσία. Τι να σου πω, δεν μου ήρθε. Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις τώρα. Γκαρσία δεν ήταν και τόσο πολλά τα χρόνια που έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μπορεί να άφησε το, αυτό το που τον θυμούνται οι πιο πολλοί νέοι. Πιστεύεις ότι... αλλά για μένα, ναι, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ πιο πολλά έχει κάνει ο Γιώργος Γεωργιάδης παρά ο Γκαρσία. Σαν ποδοσφαιριστής μιλάω τώρα, έτσι. Έχει προσφέρει πιο πολλά. Βεβαίως. Ναι. Μάλιστα. Είναι ο άνθρωπος που σκόραρε και στους δύο τελικούς, στους τελευταίους δύο τίτλους. 2001-2003 και στα δύο φορές σκόραρε ο Γιώργος. Ήταν εξτρέμ που σκόραρε, ήταν δευτάρα. Ναι. Εκείνο τον γκολ, ξεχνιέται στον Άρη μες στη Τούμπα, γκολάρα εκείνη. Τι γλιστρούσανε, τι τις τρύπες. Ναι. Και εκείνο το δοκάρι μετά του τέτοιου Κέννεντι ένα γκολ. Δώστε στον Άρη και δεύτερο δοκάρι, θυμάσαι, τα τελευταία λεπτά. Τα τελευταία λεπτά με το δοκάρι του Κέννεντι. Όχι, δεν ναι, ήταν. Ναι, και κλείνοντας, ξέρεις τι θέλω να αποκοστεί. Ό,τι γουστάρεις. Οι Γαβροί, ξέρεις πρώτοι ποια πρέπει να πάρουν μαζί τους όταν θα πάνε στη Νέα Υόρκη. Ξέρω. Ποια? Την ΕΠΟ. Όχι, όχι. Μία και μοναδική. Ποια? Που πρέπει. Την Τζούλια Αλεξανδράτου. Γιατί φίλε την Τζούλια? Δεν ξέρεις γιατί. Την Τζούλια της Ευρώπης λέει. Βέβαια. Εμείς δηλαδή στάσου τώρα, έχω ένσταση πριν κλείσεις. Ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη είναι καλύτερος? Κοίταξε να δεις, εγώ σαν ΠΑΟΚ δεν έχω ρεζιλευτεί στην Ευρώπη έτσι όπως ο Ολυμπιακός. Δηλαδή αυτό που έγινε με την Arsenal πριν από 2-3 χρόνια είναι μεγαλύτερο, δηλαδή με ήττα 0-1, με ήττα 1-2 περνούσανε. Ναι. Το χάσαμε 0-3. Ναι, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Ναι, εντάξει, αυτό... δεν διασύρθηκαν. Αυτοί έχουν το διασυρμό με τη Γιουβέντους. Με τη Γιουβέντους. Καλά, ναι, με τρίτα ήταν η Γιουβέντους τώρα. Όχι με πρώτη ομάδα. Δηλαδή παίξαν άλλα πληρωματική. Ναι. Και χάσανε 7-0. Κατάλαβες. Για να δούμε τι θα γίνει. Κλείσε. Να κλείσε. Δούμε. Άντε, τα λέμε, γλυκό αγόρι. Τα λέμε. Δεν θα έπαιρνε Γκαρσία. Θα έπαιρνε παίκτες που έχουν πάρει τίτλο. Που έχουν προσφέρει αξία. Που έβαλαν γκολ, ναι. Έχουν βάλει γκολ, πολύτιμος κτλ. Άρα μίλησε πιο ποδοσφαιρικά αυτός ο ΠΑΟΚ. Πιο ποδοσφαιρικά. Ο Παύλο δεν είναι λαϊκιστής, δεν τον θέλω. Δεν τον θέλω, είναι λαϊκιστής, λέει. Καλημέρα, ναι. Ορίστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λεοντιάδη ή Γκαρσία, εγώ θα πέρα. Θα έπαιρνε Λεοντιάδη, Γκαρσία και έναν ακόμα. Κάνω. Εμένα εσύ δεν μου πει. Κούδα. Ποια κούδα? Κούδα. Ακούδα. Κούδας, Λεοντιάδης και Γκαρσία. Μάλιστα. Ωραία σύνθεση. Ωραία σύνθεση. Γροθιά, τέχνη, δύναμη. Δυο δυνατούς και ένα τεχνίτη. Πιστεύεις ότι έκανε λάθος με αυτούς τους τέσσερις που πήρε? Ξενέρωτη δεν είναι, μωρέ. Καλή είναι, μωρέ. Να σε ρωτήσω. Ναι. Σαββίδης, για ποιο λόγο πάει στην Αμερική? Ο Σαββίδης πάει στην Αμερική για πολιτικούς λόγους. Για... τον κάλεσε η Ομογένεια. Τον κάλεσε εκεί για την παρέλαση να προείσταται. Ναι, κακό. Δηλαδή, μελλοντικά, α πούμε, ότι ασχοληθεί με την πολιτική και έτσι. Πιο δυνατά, φίλε. Πιο δυνατά, φίλε, γιατί δεν σε ακούμε. Δηλαδή, θα ασχοληθεί μελλοντικά με την πολιτική. Γιατί να μην ασχοληθεί, άμα ανοίξουν οι δουλειές, να πάρει κάποιες δουλειές, γιατί δεν μπορεί. Την είναι στο μυαλό του. Την οικονομική δυνατότητα. Είναι στο μυαλό του η πολιτική. Γιατί να μην ασχοληθεί και όλα, αφού χρήμα υπάρχει. Ηγετική ικανότητα έχει. Μια χαρά θα τα πάει. Εσένα, ας πούμε, εάν ο Σαββίδης κάνει κόμμα. Θα τον ψηφίζεις. Έτσι όπως είναι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν διορίζει κανένας, δεν υπάρχει ηγέτης πολιτικός κτλ. Πιστεύεις ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή για τον Σαββίδη να κάνει ένα κόμμα στην Ελλάδα? Δεν θα τραβήξει κόσμο. Θα μου πεις αντιεπικοινωνιακός είναι. Πήγε με τον Αλεξανδρίδη πάνω στην αυτή. Αλλά εσύ τι πιστεύεις? Θα τον ακολουθούσες? Όχι. Ο λόγος, και πάμε σε ο λόγος. Δεν ψηφίζω. Δεν ψηφίζεις. Α, είσαι μακριά. Παοξής είσαι. Παοξής είσαι. Εντελώς. Εντάξει. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ναι, πάμε σε ένα μικρό. Η ώρα είναι 1:30.
Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη γλακούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έτσι κολλώ διαφημίσεις να πούμε. Α, βγήκαμε στον αέρα. Με κόψιμο, ναι. Τι παιδί είσαι. Παιδί είναι. Μου διέφυγε. 90-90-90. Μα που πέσαν πέντε γραμμές. Τι να κάνουμε, ρε Κώστα, διαφημίσεις. Στεναχωρέθηκε. Ο κόσμος πέσανε. Ξαναπάρτε τώρα. Α, δεν πειράζει. Σήμερα σε θυμήθηκα, Κωστή μου, γνώρισα ένα κριτικό στο πλαίσιο της δουλειάς. Μακριά από το νησί Κότες και φουλ πενεσιάριδες. Τι θα πει πενεσιάριδες? Πενεύουν τον εαυτό τους. Α, αυτοπροβάλλονται. Αυτοπροβάλλονται. Βεβαίως. Αμερική είναι πιο πολύ σύνδεσμο, δεν έχουν, λέει. Μάλιστα. Αθήνα είναι πιο πολύ και πάλι σύνδεσμο δεν έχουν. Μάλιστα. Σε λίγο θα μας πει ότι και η Θεσσαλονίκη είναι κίτρινη. Σε ποιο παραμύθι ζει αυτός, λέει, από την Αθήνα? Ναι. Λέω, 6-13. Έτσι λέει αυτός. Ρε Θοδωρή, ο παδέ του Ρούλη που είσαι και που, πιο πουθενά και από την Αθήνα. Λάουρα, λέει, στο Survivor, που λες, λέει, δεν έχω κόσμο. Όταν έχω τον δεύτερο μέσο όρο εισιτηρίων φέτος σε ενεργό κόσμο, είμαι δεύτερος. Τράβα σπίτι σου, ο παδέ του Ρούλη, με 500, λέει, άτομα. Στο Χαριλάου μου λέει και για Πρίγιοβις Ποίλιτς, ούτε στην. Την κοτσίδα του δεν φτάνει. Μην παραπονιέσαι ότι πέφτουν οι γραμμές. Το τηλεφωνικό κέντρο έχει γεμίσει. Ναι. Και εσύ κάθεσαι και διαβάζεις μηνύματα. Έχει δίκιο, Γιάννης. Αφού πλήρωσε ένα 20 άλλο. Ωραία. Πήγαινε και ενδιάμεσα κάνε αυτό το πράγμα. Ωραία. Μην παραπονιέσαι και φωνάζεις μετά. Δεν φωνάζεις. Πάμε κόσμο. Πάμε στον κόσμο αφού πήρανε. Έλα, φίλε. Ορίστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε. Καλώς σας βρήκα. Νίκος από Κάστρα. Από τα κάστρα. Από τα δικά μας κάστρα, από τα εξωτικά κάστρα, ναι, από τα παραθαλάσσια κάστρα. Από τα εξωτικά, σε εισαγωγικά, από Καστοριά παίρνω. Ναι, φίλε. Το πήγε χθες. Για την ώρα. Λοιπόν, έτσι όπως βλέπω αυτά που συζητάμε, ναι, όλα είναι πραγματικά πίσω από ένα κάστρο. Δηλαδή βοήθησέ μας. Δεν ισχύει κάτι από αυτό που γίνανε πριν 10 χρόνια. Δηλαδή. Να είχαμε να λέγαμε. Δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Αυτά που τουλάχιστον βγήκε ο Καραμαλής τότε να πει, λένε δεν ισχύουν τώρα. Ποιος Καραμαλής, δεν καταλαβαίνω. Έργει αυτό που λέγαμε από ακόμα στην τηλεόραση. Αν άκουσες κάτι για Καραμαλή, ήταν τότε που πήραν τα κύπελα ο ΠΑΟΚ, λέμε. Τι πήρε εκεί, επί δεξιά και αριστερά, κατάλαβες. Τώρα εσύ τι εννοείς, τι πολιτική κουβέντα ήταν αυτή? Δεν τώρα. Βοήθησέ μας που είναι το point, ας πούμε, να εστιάσουμε την προσοχή μας για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Τι θες να μας πεις? Πάμε στον επόμενο. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Ορίστε. Ναι, ο επόμενο κύριο κατάλαβε. Καλημέρα. Κωστή. Έλα, φίλε. Ναι. Κωστή, μ' ακούς. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ιβάν δεν πήγε μόνο του. Ναι. Πήγε και ο Τίγρη. Ναι. Δεν πήγε. Πήγε και ο Φραγκούζο. Ναι. Είμαι 86 χρονών. Να σεβαστείς λίγο την ηλικία μου και να μου αφήσει να μιλήσει. Φυσικά. Αυτός θα πάει εκεί και στο Λευκό Οίκο. Έχει συναντήσεις,
έχει δουλειές, θα γίνει η παρέλαση την Κυριακή, θα είναι εκπρόσωπος των Ελλήνων. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να πάρει τώρα του Γκαρσία, θα πάρει τώρα για όνομα του Θεού. Τα μισά σας είπανε, δεν σας τα είπαν όλα. Γιατί καλά να μην πάρει τον Γκαρσία, για ποιο λόγο, επειδή ο Γκαρσία. Δεν φρόντισε να μάθει την αλήθεια. Συγγνώμη, γιατί το λέτε αυτό, τον Γκαρσία να μην τον πάρει. Ποιο είναι ο Γκαρσία, μου. Ο Γκαρσία έπαιξε 60 ώρες και πήρε 2 εκατομμύρια από την Ελλάδα, από τον ΠΑΟΚ τώρα. Τον Γκαρσία θα πάρει τώρα. Γιατί να μην τον πάρει, δύο μπουνιές έριξε, ολόκληρο έθνος. Έδωσε βροθιά Αυτά περνούσαν κάποτε. Τώρα στο Σαββίδι δεν περνάνε. Α, δεν περνάνε στην Ιβάλε τώρα. Δεν τα θέλει. Έτσι ναι. Εντάξει. Δεν μου λέτε, εσείς ποιους παλέμαχους τα παίρνατε εκεί αν πηγαίνατε. Αυτός που πήρε, αυτός που ήξερε και πήρε, αυτός διάλεξε και πήρε. Δηλαδή τον Σαλπικίδη θα τον παίρνατε. Γιατί δεν με τον έπαιρνατε. Γιατί να τον πάρετε. Σαλπικίδης λίγα προσέφερε. Αφού είναι προδότης. Τι είναι προδότης. Εγώ να σας πω κάτι κύριε. Ναι. Ο κύριος Σαββίδης πάει κόντρα στο ρεύμα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Που πάει και παίρνει το Σαλπικίδη που δεν το γουστάρει το οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ. Να πούμε. Άραγε λέει στον κόσμο του ΠΑΟΚ, τους οπαδούς εγώ δεν τους λογιάζω και πολύ. Εγώ αυτό κατάλαβα. Άμα τους λογιάζει πολύ, θα σπάσουν πάλι τα καθίσματα και θα ζητάνε ερωτικό. Ναι. Ξέρετε, και δεν παίρνω τον Γκαρσία εγώ, που είναι το αγαπημένο σας παιδί, και τον αφήνω να κάνει ένα-δύο τα χεράκια στα παιδάκια. Ο Γκαρσία πέρσι μόνο του τελείωσε. Ήταν ένα φεγγάρι. Μικρό φεγγάρι, μικρή διάρκεια. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως το βλέπω λίγο. Δηλαδή οι οργανωμένοι και γενικότερα οι πιο σκληροπυρηνικοί. Εσύ είσαι πολύ σωστός, πολύ καλά τα λες. Σ' ακούμε κάθε βράδυ. Γιατί να μην πάρει τον Γκαρσία και να πάρει τον Σαλπικίδη, δηλαδή. Πιο πολύ μετράει στο λαό του ΠΑΟ γενικά ο Σαλπικίδη από τον Γκαρσία. Αυτό δεν κάνει απορία, δηλαδή. Υπάρχει μια μερίδα νορμάλ ανθρώπων οι οποίοι προτιμούν και τον Σαλπικίδη από τον Γκαρσία. Ένα μόνο τώρα, πώς είναι νορμάλ τώρα. Προτιμούν τον Σαλπικίδη και δεν προτιμούν τον Γκαρσία. Για να λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά του. Το λαό του ΠΑΟΚ τον Γκαρσία κάνει κλικ. Άσχετα εγώ που διαφωνώ, τον θεωρώ μούφα να πούμε, αλλά εγώ δεν είμαι ΠΑΟΞής. Ο άλλο, άμα είναι ΠΑΟΞής, τον κάνει κλικ και παίρνει στο Σαλπικίδη τον αντιπαθητικό, τον προδότη. Είναι κάποιο μήνυμα εδώ περνάει τώρα ο Ιβάν. Αν το πήρε χαμπάρι. Είναι πανέξυπνο, μην τον λογαριασμό, μην τον παίρνει. Γιατί εγώ είπα ότι δεν είναι πανέξυπνο, επειδή είναι πανέξυπνο. Παίρνει τον Σαλπικίδη και δεν παίρνει τον Γκαρσία. Ναι. Δηλαδή παίρνει τον αντιπαθητικό και το πιο έτσι αναγνωρισμένο στο λαό που κάνει κλικ, τον αφήνει να κάνει ένα-δύο τα χεράκια. Τώρα δηλαδή έχω ένσταση. Κάνει τις έρευνες του κι αυτό. Δεν πάει κοντά. Δεν ξέρω, τι να πω. Βλέπει τον Κούδα, τον έχει από κοντά. Μα θα πάει τώρα ο Σαλπικίδης εκεί στους 100 παοξίδες, 200-350 και τι θα πούνε, γεια σου Δημητράκη. Θα πάνε στην άλλη γωνία και θα πούν τι μας τον έφεραν αυτό το κοντό εδώ πέρα. Τον αντιπαθητικό τον άνθρωπο που μας πούλησε, μας πρόδωσε, μας ρίμασε. Στον Παναθηναϊκό. Και στον Παναθηναϊκό βάρεσε τον πέναλτι να πούμε και τα λοιπά. Μας έκανε την ιστορία. Ιστορία και τα λοιπά. Λέω εγώ τώρα. Καλύτερα να πάρω τον Γιώργο Μίνο. Αυτοί δεν θα πούνε κανένα, δεν θα δει κανένα. Αυτοί μόνο το Σαββίδι θέλουν. Α, οι άλλοι γλάστρες είναι δηλαδή. Οι άλλοι λέτε είναι γλάστρες δηλαδή. Και μικρές, όχι μεγάλες. Και μικρές. Γλάστρες, ποτισμένες. Κοντές. Κοντές βέβαια. Αυτοί θέλουν το Σαββίδι. Ο Σαββίδι δεν είναι πάνω στην εξέδραση. Θα πάρω και 4 κοντούς μαζί μου. Βέβαια. Θα γίνει παρέλαση, θα είναι αυτό στην εξέδρα πάνω μαζί με τον Τίγρη. Επικοινωνιακό. Στις φωτογραφίες θα είναι όλοι κοντοί. Με τον Τίγρη. Μην είναι ψηλή στο πρόεδρο. Βέβαια και ο Τίγρης άλλοι. Μαζί θα πάρει στην. Ο Τίγρης πού να πληρώσει να βάλει 4 παίκτες παλέμαχους. Να του πάρει μαζί. Δεν πήρε κανένα. Γιατί να μην πάρει λίγο στο αεροπλάνο, α πούμε. Τι έγινε, να μην πάρει ένα Σαβεύσκι μαζί. Να μην πάρει τον Ντούσαν, τον Μπάκεβιτς μαζί. Ένα τσάρτα. Ένα τσάρτα. Ένα Κόνσκι. Ένα Σαβεύσκι. Και ο Σαββίδης του πήγε τη Θεσσαλονίκη πιο πολύ, όχι για εκεί. Μάλιστα. Θα πάρει τον Ισιά Μαμπούφου. Να είσαι γερός, 82χρονε, σε φιλό. Γεια σα κύριε. Όχι 82. 82, γερός, να είσαι να πάρει. 182. 86. 186. 224. Όσα σου γράφει το κοντέρ, φιλιά. Σε αγαπάμε πολύ. Να είσαι γερός, δυνατός. Ποιο Αναστόπουλος και Αλέφαντος, ρε. Αν είναι, φέρτε λέει και το κουμόχλι στο βάζελο. 32 λέει είναι ο Σκόκο, παιδιά. 32. Πάλι καλή ηλικία. Μάγουλα σαν το κόκκινο έχει κάνει. Πάλι καλή ηλικία είναι, γεια. Πάμε στον κόσμο. Πάμε κόσμο. Καλημέρα κύριε. Έλα, καλημέρα, Ελίτη. Καλώς τώρα. Καλώς τώρα. Γεια σου, ρε Ελίτη.
Από πολύγωνο τηλεφωνώ, Παοξής. Γεια σου φίλε από το πολύγωνο. Τι κάνεις? Πού είναι το πολύγωνο? Αθήνα, Αθήνα. Α, Αθήνα λες. Αμπελόκηπους, αμπελόκηπους. Να η Αθήνα. Επέλαση κάνεις στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, τι. Σάμαλι είναι. Να σου πω, Ελίτη. Ελίτης. Εγώ θα έπαιρνα, επειδή η Νέα Υόρκη είναι το κέντρο της γης, ναι. Έτσι ονομάζεται η Νέα Υόρκη, για να ξέρεις, να μαθαίνεις και λίγο ιστορία. Να μάθουμε πέντε πράγματα, σωστά. Για να κάνω και τη διαφορά, έτσι. Έτσι. Μαγδί Τολμπά. Οπα. Λοιπόν, η μεγαλύτερη παιχτούρα που πέρασε ποτέ. Ναι. Σκαρτάδο. Ναι. Από τη γενιά εκείνη. Θες και πιο νέα γενιά να σου πω. Ότι γουστάρεις τέσσερις, πες μου. Τέσσερις θα σου πω. Σκαρτάδο, Μακτή Τορβά, τον Τουρσουνίδη που έφαγε όλα τα λεφτά στο καζίνο και δεν έχει μία και έχει πάθει κατά της που καράζει να κάνει κανένα ταξίδι έτσι λίγο να γελάσει. Τον πήρε, τον πήρε. Τον πήρε μαζί. Τον πήρε τον Τουρσουνίδη. Ναι, τον πήρε. Ωραία. Τουρσουνίδη και... Πώς το λέγανε ρε τον άλλον αργά. Για βοήθα λίγο. Μπόι ύψος χρονιά που έπαιξε. Σέντερ μπακ, αφεντικός, επιθετικός. Το 85 στο τελικό. 85 στο τελικό. Τι έκανε? Στο λέγανε ρε, βοήθα λίγο ρε. Στεριούδας. Όχι Στεριούδιας, πες άλλο. Κάνε Αλαβάντα. Αλαβάντας. Αλαβάντα. Ναι. Αλαβάντα. Που έχει τις πουλικατοικίες στην Αλεξανδρόπολη, ναι. Τώρα. Αλαβάντας. Ναι. Ναι. Καλός παίχτης. Okay, boy. Okay. Ωραίος. Ωραία φίλε. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, η βλάχη το ρούλι λέει πάντα τον Γλεντάν. Μέσα έξω λέει. Την Κυριακή θα έχει λέει λουκάνικα. Γκολ και το άλλο δεν διαβάζεται. Έτσι λέει αυτός. Λοιπόν, ναι, έτσι λέει αυτός. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Νίκος από Κάστρο μου είχε πριν. Πού ναι, πήρα. Ναι. Έλα, λοιπόν, επειδή ήθελα να δοκιμάσω λίγο τους γονείς μου γιατί ακούγανε. Ναι. Λέγουμε κάτι για πασόγια για τέτοια. Ναι, ναι. το πουλώσανε, δεν ακούσαν κάτι. Απλά ήθελα να το δοκιμάσω. Ναι. Λοιπόν, έτσι πως το κόβω, εγώ πάω και εμένα όπως το είχα πει. Ναι. Λοιπόν, η πιθανότητα είναι 50-50 και 50. Ναι. Και 54 δηλαδή. Έτσι που λέω την ομάδα μου, να είχαμε να λέγαμε. Κοινώς. Ναι. Θα δούμε. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, με αυτό που είπατε πριν, έριξε τόσο γέλιο, κατέβηκε πάνω πριν από λίγο, με έκραξε λίγο το Πασόκ. Όχι το Πασόκ. Γιατί είναι... Η μάνα σου έκραξε. Πού είσαι εσύ τώρα? Πόσο χρόνο είσαι και πού μένεις και ποια είναι η μάνα σου? Πες μας την αλήθεια. Πασόκ ψηφίζεις? Εγώ όχι. Ναι, πόσο χρόνο είσαι? Και μόνο που... λοιπόν, και μόνο που κατέβω στη μάνα που ψηφίζει την Δημοκρατία είναι στο αντίστοιχο 50-50 και 50 που έλεγα πριν. Κατάλαβες? Όχι, φυσικά κατάλαβα. Αν κατάλαβα, λέει, δεν κατάλαβα. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Για λέγε. Βουλωμένο, ναι. Ναι, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Πώς είναι το κύπελο τώρα? Το κύπελο. Τώρα θα σε ρωτήσω εγώ ένα απλό πράγμα. Γκόμενα έχεις? Παίζει με την αλήθεια. Έχω. Έχεις. Αυτή το ξέρει. Το ξέρει. Μ' αρέσει. Συνέχισε τότε. Πάμε λοιπόν. Ωραία. Απλά είναι ναι. Λοιπόν, έτσι πως... Σίγουρα δεν μιλες ψέματα τώρα, έτσι, γιατί ο Κώστας με κοιτάει εδώ πέρα. Το φαντάζομαι. Δεν πιστεύω να λέει ψέματα στον Κώστα και ξέρεις ο Κώστας. Για πες, για πες. Ξέρω. Σε κοιτάει μισό μάτι. Ολόκληρο να δεις πως κοιτάει. Άλλο μισό να δεις. Για πες τα παουξίδικα, τα παουξίδικα τι ήθελες. Πάουκ είσαι έτσι, Πάουκ. Πάουκ είμαι εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, και μόνο που κατέβηκα έτσι να το κάνω έστω σκηνογραφικά όλο αυτό το θέμα. Ρε εσύ μάνα σου κατέβηκε με παντόφλα να σε δείρει για το Πασόκ που έλεγες, δεν κατάλαβα. Όχι ρε, ποιο Πασόκ. Α. Νόμιζα άλλα. Λοιπόν. Εσύ είσαι αλλά και εγώ είμαι πιο βλαμμένος από εσένα, μην νομίζεις τώρα. Εγώ με χαίρετε. Ακόμα και καλά. Έλα ρε που είσαι βλαμμένος, εσύ μια χαρά. Λοιπόν. Θα σε ξετρυπώσω εγώ, λέγε τώρα. Με κόλλησες, αντίγια. Δεν σε κουλιάσω. Δεν θα σε κουλίσω. Άσε το. Με κόλλησες. Δεν σε κουλιάσω. Γεια σου ρε Κάστρα, γεια σου. Όχι και βλαμμένος. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε. Ω, τι. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εγώ σαν Παοξής μπορώ να μιλήσω γιατί πήρε τους αυτούς τους παίχτες. Όσο θες. Κάτσε να μάθουμε. Ε. Άμε. Να πάρει τον Γκαρσία, γιατί είναι ο Πόντιος ο Γκαρσία. Τι είναι ο Γκαρσία Πόντιος. Ναι, είναι Πόντιος και θα τον πάρει. Γιατί στον ελληνισμό όλοι είναι Έλληνας. Ναι. Είναι Έλληνας. Όχι, δεν είναι Έλληνας. Αυτοί που τον καλέσανε τον κύριο Σαββίδη, τι είναι. Τι είναι. Ε. Έλληνες. Έλληνες Πόντιοι.
ναι. Ελληνικός ξεντεμένη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Να πάρει τον Καρσία να τον κάνει τι. Να πάρει τον Καρσία να τον κάνει τι. Τι να τον κάνει, σημειοφόρο. Γιατί ο Καρσία τι, δηλαδή, δεν νιώθει Έλληνας. Άλλο τι νιώθει και άλλο τι είναι. Παλικάρι δεν είναι, δεν είναι άνθρωπος. Άλλο τι νιώθει και άλλο και τι είναι. Ναι. Εγώ ξέρεις ποιους θα έπαιρνα. Ποιους θα έπαιρνες, κάτσε να μάθω. Έτσι, να μάθεις. Ναι. Θα έπαιρνα τον Ζελιλίδη. Ποιον. Άλλο το Χριστίδη. Το Ζελιλίδη. Ναι. Και τους δυο τους νουνούς σας. Οι νουνοί ποιοι είναι. Ποιοι είναι. Ο Σπύρου και ο Καμπάνης. Ο Καμπάνης πέθανε. Και ο Σπύρου δεν πέθανε. Έχει σημασία, θα έπαιρνα μια φωτογραφία του. Και θα έπαιρνα και τον Ζελιλίδη να ψάχνει τα δελτία. Μήπως θα ξαναβρει. Ο Πέλιος. Την καληνύχτα μου στον εξωτικό εύωσμο. Ο Πέλιος είναι Πόντιος. Ε. Ο Πέλιος Πόντιος είναι. Τι είναι. Από πού είναι Πόντιος. Ε. Πόντιος είναι. Τι είναι. Δηλαδή όλοι οι Πόντιοι θα πηγαίνουν. Όχι. Να πάρουν. Όχι. Ναι. Όχι. Από εσάς ποιος θα έπαιρνε. Από εσάς. Από εσάς. Ναι, από εσάς, από την ομάδα σας και τους δυο. Θα έπαιρνε δηλαδή. Μάλιστα. Ο Ιβάν καλά πήρε αυτούς που πήρε. Ποιος. Ο Ιβάν καλά πήρε. Πρόβλημα δικά του. Δικό του. Δεν είναι δικό σας. Του Σαλμπιγκίδη, ρε φίλε. Τον αντιπαθητικό στο λαό του ΠΑΟΚ. Ποιο να? Τον αντιπαθητικό στο λαό του ΠΑΟΚ. Δεν το κάναμε και δικαστήρια του Σαλμπιγκίδη εμείς. Τι δικαστήρια. Δεν του στέλναμε στα δικαστήρια. Δεν μας έστειλε ο Σαλμπιγκίδης μάλλον στα δικαστήρια. Άλλοι δικοί σας ποδοσφαιριστές έστειλαν στα δικαστήρια. Την καληνύχτα μου στον εξωτικό εύωσμο. Πάμε την καληνύχτα σας στον εξωτικό εύωσμο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, ορίστε, ορίστε. Πάμε, ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλε. Γεια σας. Τι κάνουμε όλα καλά. Κριάδες. Κριάδες. Μα κριάδες. Λέει, γιατί κριάδες. Κριάδες. Έλα, μωρέ, Κώστα. Ο τον Γκαρσία λέει γιατί να τον πάρει να πάρει τον Σαλμπιγκίδη. Εντάξει, αυτό γούστα αυτό. Και τον Πέλιο τώρα να πάρει. Ναι, καλά. Άντε, καλά. Ορίστε, κύριε Πέλιο. Α πάρει και τον Γούναρη. Α πάρει και τον Γούναρη. Το Γούναρη είναι. Αυτό να ήταν τώρα. Δηλαδή να του κάνει μια πλάκα του Παοξίδες να πάρει Σαλμπιγκίδη, να πάρει Γούναρη και Χρήστο Δημόπουλο από την άλλη. Ω, Δημόπουλο. Πάμε. Να πούμε κι άλλους, εντάξει. Έλα, πάμε. Εγώ βασικά εξής είμαι, φίλε. Καλησπέρα καταρχήν. Ορίστε. Πρώτη φορά παίρνω. Καλορίζικος. Απλώς ήθελα να μιλήσω λίγο για τον Κωστένοβλο, επειδή τον έχω καψούρα, ρε παιδί μου. Για πες. Τότε που ήταν στην ΑΕΚ, πώς το βλέπετε σαν προπονητή στον Άρη. Άβουλος. Νοχελικός. Αργός. Διστακτικός. Ναι. Δίσκαμπτος. Ναι. Ναι, άμα δείτε όμως την πορεία του σαν προπονητής. Ναι. Δηλαδή, στην ΑΕΚ που έκατσε για μένα δύο χρονιές, τις χρονιές που έκατσε το πρωτάλημα που χάσαμε στα χαρτιά για αυτά. Ναι. Φίλε, ο Κωστένογλου ήρθε στον Άρη προπονητής στην πιο, πώς να στην πω ρε παιδί μου, έτσι, κομψά να στο πω, στην πιο δολοπλοκική ομάδα, ένα παιδί το οποίο πάει στην εκκλησία, κάνει την προπονησή του, το σταυρό του, δηλαδή ο προπονητής του Άρη πρέπει να είναι από γκάγκστερ και μάλλον. Λοιπόν, ήρθε προπονητής light σε hardcore καταστάσεις. Ναι, ναι, ναι. Κάτι τέτοιο. Καλό παιδί, ναι, ήσυχο παιδί. Και αυτό. Δεν είναι το δηλαδή ο Κωστένογλου. Δηλαδή ήρθε σε μια η οποία ήταν με Φερέρ, στημένη ομάδα με παιχταράδες μέσα. Μπράβο, ναι. Πήγε εκεί που πήγε, με την μπάλα που έπαιξε, θα μου πεις εκεί παιχταράδες μέσα. Αλλά και την επόμενη φορά που ήρθε, δηλαδή το παλικάρι ας πούμε πρόσφερε. Δεν κολλάει ρε γαμότο, δηλαδή. Ναι, σαν να άμα θυμηθείς την τελευταία χρονιά που έκατσε ο Κωστένογλου στην ΑΕΚ, τελευταία αγωνιστική στα play-off, ναι. Δηλαδή έχασε την πρωτιά, ρε παιδί μου, με ένα γκολ του Λιμπερόπουλου που άμα δεν είδε σφύριζε offside, η ΑΕΚ θα βγαίνε πρώτη. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι και με τη Λάρισα, σαν προπονητής, δεν πήγε άσχημα. Ρε πουλάκι μου, ο Άρης θέλει να προπονητή αλυταρά, κοπρόσκυλο. Μούτρο. Καλά, τέτοιο παιδί δεν είναι ο Νίκος. Δεν είναι ο Νίκος τέτοιο παιδί. Στη Σηματεία, Βρωμιάρη, Ελεϊνό, Τρισάθλιο, Κοπρόσκυλο. Το Κωστένογλου, παιδί, τι να σου πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σαν παίκτη, εγώ. Εμένα μ' άρεσε, σαν παίκτη. Σαν παίκτη. Ναι, σαν παίκτη ήταν. Σαν παίκτη ήταν υπόδειγμα. Προπονητή, υπόδειγμα ήταν. Σαν προπονητή, σε αυτό το σωματείο. Ξέρω εγώ, αν την ανεβάσει αυτή την ομάδα, τι να σου πω, ρε φίλε. Εγώ πιστεύω παιδιά την ανεβάσει. Θα την ανεβάσει αυτό, θα την ανεβάσουν οι άλλοι. Πάντω ο Άρης θα το χρεωθεί αυτό. Αυτή. Ναι, θα το χρεωθεί. Θα το χρεωθεί το παλικάρι. Θα το χρεωθεί το ανέβασμα. Και αυτό είναι καλό για το όνομά του κιόλας. Δεν... Ναι, γιατί θα επανακάμψει και να μην τον ανεβάσει τον Άρη, εγώ σου λέω.
Δεν θα το ζητήσει κανείς. Εγώ θα το ζητήσω καμία ευθύνη που δεν ανέβει. Σε καμία των περιπτώσεων. Ούτε εγώ θα ζητήσω ευθύνη. Σε καμία των περιπτώσεων. Κάνει νίκες που πρέπει. Ναι. Εντάξει, νίκες θα γίνουν. Και από εκεί και πέρα, ναι. Τον πήρε τον Άρη στο μείον 8. Α, τον πάει στο μείον 1, ρε παιδί μου. Θα τον κατέκρινα τον Κωνσταντίνο, αλλά αν έφυγε σχεδιασμό από το καλοκαίρι, α πούμε. Εκεί θα έλεγα. Ναι, αυτό θα φανεί πρώτα, δώσ' του χρόνου. Τώρα κατακρίνουμε τον Κωνσταντίνο γουλάμα δεν ανέβει ο Άρης ή τον Καρίδα. Αστεία λέμε τώρα. Σε καμία των περιπτώσεων. Ναι, ναι. Σε καμία των περιπτώσεων. Όσον αφορά την ομάδα, να πούμε και δύο λόγια για την ΑΕΚ. Πες. Εντάξει, το κύπελο 50-50. Ο Βράνιες θα παίξει. Σε ποιο παιχνίδι, για το κύπελο, ναι, ή για τον ναι. Παναθηναϊκό. Ναι, άστε τον Παναθηναϊκό. Για το κύπελο. Θα παίξει, θα παίξει. Ξέρω εγώ. Είναι μεγάλα πολύ άμα δεν παίξει. Φίλε, μ' αρέσει είναι πολύ. Είναι ο που χρειάζεται, ναι. Μ' αρέσει πολύ. Γρήγορο. Ιδίω μέσα στο Καραϊσκάκι. Μπάλα ξέρει, είναι γρήγορο. Δεν θα σου κάνει το ατομικό λάθο, εκρηκτικό. Καλέ τοποθετήσει, ψηλά καλό. Μ' αρέσει. Και είναι και αυτό που λέω εγώ, ρε παιδί μου. Είναι ο Τσαμπουκάς που θέλει μέσα στο Καραϊσκάκι. Γιατί εκεί έχει κατηφόρα. Δηλαδή, βλέπει την ΑΕΚ τώρα πάει με μπακάκι, μάνταλο, ξέρω εγώ, είναι Παναγίε. Έχει όμω ένα Βράνιε τώρα. Ναι, άλλη ξεψάρωσε. Ναι. Έχει τον Αϊντάρεβιτ λίγο, ξεψάρωσε λίγο ο Γιώχανσον. Οπότε κάτι γίνεται σε αυτή τη τέτοια. Παιχτούρα είναι ο Βράνιες, είναι η ηγετική μορφή για την άμυνα, ρε, είναι η σημαία ναι, τώρα, κατάλαβες. Γιατί όποιος παίζει δίπλα του μπορεί να παίξει γραμμή, μπορεί να παίξει και τεχνικό offside, βλέπει τα πάντα ο Βράνιες εκεί. Έτσι, έτσι. Είναι έτσι. Άμα δεις το Λαυρόπουλο, ρε παιδί μου, έχει πάρει τα πάνω του. Μπράβο, ναι. Πόσο σου δώσω να καταλάβεις. Πώς έγινε σε εμάς, ας πούμε, Αβράμ Παπαδόπουλος από τον Ρονάλτο Γιάρο, πώς βγήκε. Έτσι ακριβώς. Τέτοια φάση είναι ο Βράνιες τώρα, είναι η σημαία, ας πούμε. Ναι, πάμε επόμενη γραμμή. Αφού διαβάζω ένα μήνυμα που το στέλνει ένα φίλο, δεν λέω το όνομά του, δεν θέλω να το πω. Μίλες το όνομά μου, πες στον Φούρναρη, καλά κάνει και παίρνει σε οπαδικές εκπομπές όπως του Τζόρνταν και του Τσουκαλά. Τι θέλει και παίρνει σε σένα, λέει και χαλιέται. Και πες του επίσης ότι ο Πέλιος είναι βλάχος. Ναι, είναι βλάχος. Δεν το ξέρω τις καταγωγές και τις ρίζες του καθενός, ναι. Αλλά εντάξει, αφού το λέει εδώ ο φίλο σου. Όλοι ξεσπούν πάνω στο μαλάτο στο ραπτό.gr. Δείτε το τρομερό βίντεο με τα καλύτερα τη τελευταία εκπομπή. Μάλιστα. Λοιπόν, και επίσης να πούμε Αναστασιάδης, Ασλανίδης, Κούδας και Ζαγοράκης. Ούτε το Ζαγοράκη είπαν να πάρει. Ούτε τον Ασλανίδη είπαν να πάρει. Ούτε τον Κούδα, τον Κούδα τον είπαν και τον Αναστασιάδη. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή. Πήρε τέσσερις αντιπαθέστατους παλέμαχους. Όντως. Που και δεν κάνουν και κλικ. Δεν κάνουν κλικ στο λαό του ΠΑΟΚ. Το Σαλμπικίδη το βρίζουν, τον Τουρσουνίδη εντάξει δεν τον έχω και καμιά ιδιαίτερη αυτή γιατί πιστεύουν ότι μπορούσε να παίξει μπαλάρα και δεν έπαιξε. Τον Ασλανίδη κοντό τον ανεβάζανε ύποπτο, τον κατεβάζανε δολοπλόκο το λέγανε. Και άλλωστε ήταν ο Πέλιος ο οποίος είναι. Εντάξει. Θέλει πιο ηγετικές μορφές για τον απόδημο ελληνισμό εκεί πέρα. Καλό σεντερμπάκ, αλλά όχι είναι παιδί μου. Τέλος πάντων, εντάξει, διάδια για τα γράδα. Πάμε. Ορίστε κύριε. Έλα κύριε. Χαίρετε κύριε. Έλα. Γεια σου κύριε. Λοιπόν, Μίτσος από Άγιο Θεράποντα. Μίτσος από Άγιο Θεράποντα. Ναι. Ωραίος. Ποιους θα έπαιρνα εγώ. Ποιους. Τους αρχηγούς Σκαρτάδο και Βασιλάκου. Σκαρτάδο Βασιλάκου, ε. Τον φοβερό, το μαύρο, το σμόλ. Ναι. Και το ομορφόπεδο, το Δημήτρη Πίτα. Πίτα, πού το θυμήθηκες. Τι αγιοθεραπείτης είσαι. Πού το θυμήθηκες αυτόν τον Πίτα, ρε φίλε. Μορφή. Το Σμολ και τον Πίτα νομίζω αν τους δουν στον δρόμο δεν τους γνωρίζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ούτε εγώ, αλλά θα τους έπαιρνα. Ούτε σε άλλα θα τους έπαιρνα. Χάρηκα κύριε. Να είσαι καλά ρε κύριε. Ωραίος ο κύριος. Μια χαρά ο κύριος. Επόμενος κύριος. Ορίστε κύριε. Ναι, έλα. Πάμε. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα καλημέρα. Φίλε. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα σας. Παιδιά έβλεπα τον μπάσκετ. Δεν μας φτιάνει ύπνος, σας άκουσα και ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Να κάνεις. Λέτε συνέχεια για το Σαββίδι. Έτσι δεν είναι. Και συνέχεια. Γιατί κάνει, γιατί δεν πήρε, ποιους πήρε, τι κάνει. Εμένα δεν με απασχολεί. Τι λέει συνέχεια στο Μελισανίδη, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, που δεν βάζει λεφτά, σωστά. Το λέει ότι είναι τσάμπα. Ότι είναι τσάμπα. Πολύ ωραία. Ψέματα. Τα ένσημά του ο Μελισανίδης τα έχει κολλήσει τον ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Τα έχει κολλήσει. Μπράβο. Ο άλλος, αν πριν 15 χρόνια του λέγεις άσε στην Ελλάδα και θα σε μάθει όλη η Ελλάδα, θα κυτρίνιζε το βρακί του. Ναι. Δεν πρέπει να πληρώσει για να τον μάθουνε. Ναι. Μόνο που ο Μελισανίδης δεν πλήρωσε γενικώς. Για να τον μάθουνε. Ο Μελισανίδης είναι πιο μάγκας από αυτόν. Αποδείχτηκε αυτό. Παραγωγικά, ναι. Όχι, συγγνώμη τώρα, τα θυμόμαστε όλοι τι έκανε τότε. Με αντίπαλο Βαρδινογιάννη. Ναι. Στα. Με έπο Βαρδινογιάννη.
Ναι, Παναθηναϊκός είμαι και μαγιά του. Και μην ξεχνάς και κάτι άλλα δικαστήρια, να μην τα λέμε τώρα, που κατάφερε μετά από 10 χρόνια και τα γλίτωσε 15-20. Είχε λεφτά μπόλικα. Ωραία, ήταν διωδής τότε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ο άλλος ήρθε, πήρε τα καπνά και τους βήσαν 80 εκατομμύρια από τα δάνεια οι τράπεζες για να τα πάρει. Πρέπει να πληρώσει. Αχα. Έτσι δεν είναι. Εννοείς δηλαδή. Ναι, πρέπει να πληρώσει. Οπότε όπως Ραπτόπουλε βγαίνεις πολύ ωραία και λες για το Πασόκ, να λες για τη Νέα Δημοκρατία, να λες για αυτούς που έχουμε, να λες ότι είμαστε πρόβατα που έχουμε αυτούς που παίρνουν τις εταιρείες τσάμπα που τις πληρώνουμε εμείς με την εφορία για να ανακεφαλαιοποιούμε τις τράπεζες και μετά έρχονται και πετάνε το τυράκι και πάει στη Νέα Υόρκη. Αυτά να λες, φίλε Ραπτόπουλε. Έχω αδικό. Καλά το πας. Απόψη σου. Τι άδικο να έχεις, δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε τώρα πλήρως εδώ πέρα. Συγγνώμη φίλε μου, ναι. 83 εκατομμύρια. Ναι. Εγώ είμαι αυτός που βρίζω το δικό μου για τα πετρέλαια 30 χρόνια. Καλά, ο δικός σου ναι, έχει θέμα με τα πετρέλαια, ωραία. Τι έχει θέμα, εσύ και εγώ το έχουμε πάνω στο βενζινάδικο. Βέβαια, εννοείται. Δεν ναι. Έχει θέμα, εγώ ναι. Και εσύ το έχουμε. Ναι, ξέρουμε πόσο είναι. Αδερφέ, ναι. Το έχει θέμα με τα μεταφορικά, το λέμε. Φυσικά υπάρχει θέμα. Και του λες να βγάλεις το μεροκάματο. Μπράβο, ναι. Έτσι δεν είναι, και τώρα άλλος είναι securitas και παίρνει 400 άρικα. Ακριβώς αυτό, ναι, το ξέρω. Δεν το έχει ο δικός μου, ούτε ο δικός του ΠΑΟΚΤΖΙ, ούτε του ΑΕΚΤΖΙ, ούτε του αλλού κάτω που κάνει εμπόριο με κουραμπιέδες, αλλά μένει μόνο η ζάχαρη άχνη. Ωραία, τα λουκούμια. Ναι, λουκούμια. Τα λουκούμια, ναι. Αλλά ξέρεις, το λουκούμι το έχεις φάει και μένει η ζάχαρη. Βέβαια, και είναι η άχνη, ναι. Ναι, κατάλαβες. Αυτό πήρα να πω. Ναι. Επειδή τη λέτε πολύ ωραία για τους πολιτικούς, για το Πασόκ, για τους άλλους στη Νέα Δημοκρατία, ειδικά άμα έχει κανένας από τη φθιότιδα, να σας πούνε για ένα παλικάρι που έχουν τώρα που θα μας το παίξει και στα οικονομικά, να δεις πώς θα έδινε τα stage το 2009 και έπαιρνε ψήφους. Αυτά, άμα μπορείτε και είστε μάγκες και σας γουστάρουμε. Φιλιά. Ωραία. Ωραίο. Σωστός. Πάμε στο τελευταίο Γιάννη για σήμερα. Καλημέρα. Πάμε. Άντε να σας πω καλή νύχτα και να τελειώσουμε ρε παιδιά. Έλα ρε, μη γρινιάζει. Έλα. Σας γουστάρω ρε, σας γουστάρω. Τι είχα να πω, τα άκουσα. Τα άκουσες. Τα άκουσα. Πες τα ξανά και πες και τα δικά σου τώρα. Τα πάνε όλοι αυτοί. Και ένα πράγμα θέλω να πω. Αδειάσε τη γωνιά στο Χιλιτίδη. Να διάσουμε τη γωνιά. Να διάσουμε τη γωνιά. Εντάξει, ρε φίλε, να διάσουμε τη γωνιά. Ό,τι γουστάρει, θα πούμε. Λοιπόν, ωραία, για χαρά. Τώρα μπαίνει ο Γιάννη. Λοιπόν, τα διαβάσαμε. Ωραία. Πού κατέληξε. Πού κατέληξα. Ναι, πού κατέληξε. Πού κατέληξε ότι οι απόψει δίσονται. Ναι. Η μισή είναι. Δεν νομίζω πάντω ότι οι εδώ Έλληνε συγκινούνται με ταξίδια τύπου Ιβάν προ Αμερική κτλ. Μάλλον θα συγκινηθούν οι άλλοι που είναι και στο διαόλου τη μάνα. Τι να συγκινηθούν οι Έλληνες, ναι. Εσύ. Άμα πάει ο ίδιος Έλληνας αυτός έχει ταξίδι να πούμε να πάει μια ωραία εκδρομή, θα συγκινηθεί. Τι του νοιάζει τώρα ποιον πήρε ο Σαββίδης ή ποιον δεν πήρε. Κυπαρέλας και τα λοιπά. Αφού εμείς πήγαμε. Που, δεν πήγαμε. Άσε που κυπαρελάσεις πάρα να. Δεν συγκινούν πλέον. Οι παρελάσεις τι είναι συγκινήσουν πλέον, είναι τι, να πάει να τελειώσει η παρέλαση, να πάει να πιούμε το καφέ, να πάει να φάμε τον μπακαλιάρο, να γεμίσουμε τη ταβέρνα, ναι. Και αυτά. Κλάιμα. Και ξανά μανά καφέ, ναι. Κλάιμα. Μια ωραία αργή έπεση και Σαββάτο, στεναχωρέθηκε και ο κόσμος, δεν έπεσε Παρασκευή Δευτέρα, ναι, να πατήσει ο δημόσιο υπαλληλί και τετραήμερο και μια από τη σημεία 5. Ναι. Και δεν έγινε δουλειά έτσι. Καλά, δεν ήταν πέφτει Δευτέρα ή Παρασκευή. Άμα έπεφτε Δευτέρα, θα είχαμε χαρές και παλιγύρι. Τριμεράρα να πούμε. Τετραήμεράρα. Τριημερά. Αυτή η πέμπτη τα στόρια σου λέω εγώ. Κλειστή η εφορία της Τούμπας. Τέλος. Δεν τους είδα να συγκινούνται. Γιατί να συγκινηθούν. Για τις εκδρομές. Ναι. Εκδρομές δεν συγκινείται κανένας. Αυτός που τις πάει τότε θα συγκινηθεί. Τι τον νοιάζει τώρα αν ο Σαββίδης θα πάρει και 4-5 μαζί του. Το Survivor σκίζει. Σκίζει, δεν ναι. Βλέπω τηλεόραση. Δεν βλέπεις, ναι, αλλά μου λένε ότι παίζει πολύ ακροματικότητα. Ναι. Ο Αλαφούς βγάζει πολλά λεφτά. Και πρέπει να βγάλει λεφτά. Αλλά γκρινιάζουν και οι Παναθηναϊκοί, σου λέει αυτός θα τα φάει, δεν θα φέρει μεταγραφές. Παίζει πολύ διαφήμιση ο Sky τώρα. Και τι τώρα, περιμένει ολόκληρο Παναθηναϊκός από τον Survivor. Έτσι για το Survivor, ρε φίλε, ένα λαχείο ήταν κι αυτό. Παναθηναϊκός έχει φορ. Πλαϊνούς έχει, τα χάνουν, αλλά διεισδύουν. Έχει καλή επιλογή. Ένα δεκαράκι θέλει να πάρει θέση του Βουγιαφάνες. Ναι, χαρά είναι Παναθηναϊκός έτοιμος. Έχει μικρή σε ηλικιακά ομάδα έτοιμο κορμό. Δύο-τρεις προσθήκες θέλει όμως. Φυσικά θέλει, πάντα θέλει ομάδα. Άμα το τραβήξει ο Survivor κανένα δύο μήνες ακόμα. Οχο, εκείνος ήταν Ιμανίδης με τους παλιάρα εκεί πέρα. Ναι. Ναι, χαρά, ναι. Παρουσιαστής λέει ήταν Ιμανίδης. Αυτός ποιος ήταν, αυτό που κάναμε ένα παιδί του World Party με τον άλλον τον.
Τα λιμανίδες με το Μαυρίδι. Ναι, αυτοί φτιάχνανε ταξίδια τέτοια έτσι. Φιλαράκια. Άλλο κοινό. Ναι, άλλο. Γι' αυτό έκανε τώρα το Σαρβάρι και ο άλλο πρέπει να κάνει μια εκπομπή όπω έχει ξεκινήσει ο Αρναούτου. Το σαρβάρι και ο άλλος πρέπει να κάνει μια εκπομπή όπως έχει ξεκινήσει ο Αρναούτου.